Εσύ γυρνά και στο κύριο γυρνά. Τι ξαφνιάστηκε. Ναι, φίλε, γιατί πήγε έτσι. Ξαφνιάστηκε. Τι γίνεται, συνάδελφε. Γιάννη ήρθα. Τι έγινε ρε φίλε. Πριν καλησπέρα στο λαό. Καλησπέρα σα. Εδώ είμαστε. Κυρίε και κύριοι, Λίμπερ 107,4. Μπαλαντέρ. Έτσι. Ακόμα μία βραδιά, η πρώτη για αυτή την εβδομάδα και μοναδική που θα μα ακούσετε μάλλον μαζί. τη σήμερα. Αυτή την εβδομάδα, The Champions, έτσι. Λοιπόν, τεντώνει το Σεντόνι λοιπόν, το ναι, να κάνουμε. Τελευταία αγωνιστική των Ομίλωνε έτσι. του Τζάμπιο. Έτσι παίζονται πολλά, πολλά γίνονται, κρι... γίνονται διάφορα. Γίνονται διάφορα. Μια μάχη στο Άμφιλτ. Θα πάμε σε λίγο να συνδεθούμε με το Άμφιλτ. Με το Βεβαίω. Να... Έχει, έχει έχουμε έχουμε τον άνθρωπο μα ε, εκεί πέρα στο Άμφιλτ Road για να μα ενημερώσει και να πάρουμε έτσι λίγο κλίμα για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Θα συνδεθούμε φυσικά και με τη Βαρκελόνη και το Καμπνού όπου η Μπαρσελόνα υποδέχεται την, την Τότεναμ. Θα έχουμε και εκεί επικοινωνία. Δεν ξέρω τώρα αν θα έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε και με του ανταποκριτέ μα στα ναι, υπόλοιπα θα πάμε γήπεδα. Και εκεί, εννοείται. Γιατί εννοήτε. ο Λίμπερο είναι σε όλα τα γήπεδα, εννοήτε. δεν είναι εννοήτε. μόνο στα ελληνικά είμαστε γήπεδα, είμαστε. είναι και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Είμαστε Βέβαια. και στο Άμφιλτ και στο Καμπνού. Θα έχουμε συνδέσει. Στον Πρίζη είμαστε. διάρκεια της, και στο Μιλάνο εικομπής. είμαστε που το έφαγε η Ιντερ. Βεβαίω, βεβαίω. Στο Βελιγράδι είμαστε που το έφαγε η Ερυθρό Αστέρα. Έτσι. Νωρίτερα ακούσατε ρεπορτάζ και ενημέρωση και από το Γαλατά Πόρτο και από το Σάλ και Λοκομοτίβ Μόσχα, φυσικά τι. Έτσι. Θα συνδεθούμε και με την Τούσλα, όπου παίζει <laughs> δόξα Τούσλα ετό Αγιονερίου. Να συνδεθούμε να πάρουμε Καταφάς, και εκεί Αν δεν λάθο, Τούσλα είναι το, το λαϊκιστή <laughs> όνομα τη περιοχή. Ναι. Η περιοχή λέγεται Οφρίνιο, παραλία Οφρίνιου. Εμεί τη λέμε Τούσλα. <laughs> τούσλα τη ξέρουν όλοι γιατί έτσι λεγόταν παλιά και έτσι ναι. έχει μείνει. <laughs> Ωραία. Σδούσλα. λέγεται Οφρίνιο η, η έτσι, περιοχή εκεί. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται λίγο από εδώ που Καλά, 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 σκοπιδι Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Υγεία έχουμε. Ναι. Πολύ τρώμε. Μέχρι τι γιορτέ, δηλαδή μέχρι να τελειώσουν οι γιορτέ, έχουμε γίνει φο... ωραί, πολύ τρώμε. Φόδια. Ξέρει ε, τι καλά. παχητικά είναι, ρε φίλε, αυτά που έφαγα τώρα. Έλαβε τώρα υπερβολική. Τι έλαβε τώρα, έβρε τώρα. Έλαβε να... έλα, τώρα να πούμε τώρα. Εντάξει, τώρα να πούμε τώρα. Και θα πάω στο σπίτι μετά, φλακώ και δύο λουκανικάκια μετά. Κατάλαβε. Έλα ρε παντού. Κοτόπουλο. Εντάξει, μην είσαι υπερβολικό. Κοτόπουλο. Μην είσαι υπερβολικό. Δηλαδή τσίπει δύο τορίτε έξω και κάτι έγινε. Δεν έχει ένα κουλάκι μόνο με φάγα λίγο. κάτι Ρε, να πούμε Λοιπόν, το Champions League σήμερα έχει πολύ, ενδιαφέροντα πράγματα. Κόλ για την Πογούστια του Όχτμουντ. 0-1 τη Μονακό. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτόν τον όμιλο που είναι η Μονακό με την Ντόρτμουντ και Uh, η Club κλαμπρί με την Ατλέτικο Κομαδρίτη το μοναδικό πράγμα που παίζεται είναι η πρώτη Οπα, θέση. Α. Δηλαδή <laughs> η Ατλέτικο Κομαδρίτη. Α, έχει και live αμέσω η, η UEFA ρε τον όμιλο με τον που μπαίνει γκολ. Τον uh, αλλάζει και τη βαθμολογία. Μπράβο. Ά, λοιπόν, 13 έχει η Dortmund με τον γκολ που έβαλε. 13 yeah. έχει και η Ατλέτικο Κομαδρίτη. Αν uh, μείνει έτσι η κατάσταση, uh, η υπολογή. Dortmund περνάει. Δεν παίζεται κάτι όσον αφορά την πρόκριση. Είναι μόνο η πρώτη και η δεύτερη θέση. Στον όμιλο που γίνεται στι τρελέ του Πανεγύριου, αυτό τη Λίβερπολ. Έχουμε εικόνα του αγώνα στο Anfield. Δεν θα το βάλουμε live σήμερα, αλλά βλέπουμε αυτό μόνο. Ε. Καλύτερα. Εδώ είναι όλο το ψωμάκι σήμερα, δεν είναι. Στο Λίβερπουλ Νάπολη, δεν είναι όλο το ψωμάκι. Έχει άλλο πιο, όχι, πιο ενδιαφέρον. ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Και, και, άλλα πράγματα παίζονται. Ωραία. Στον όμιλο που είναι η Λίβερπουλ. Α το πέρα. Η Παρίσι Ερμέν, η, η Νάπολη και ο Αστέρα ε, είναι τα πάντα ανοιχτά. Και η πρώτη θέση και η δεύτερη, ακόμα και η τρίτη. Ε, με τα σκορ που είναι τώρα και έτσι όπω ξεκίνησε η κατάσταση, η Παρίσινη Ζερμέν έχει 11 και είναι πρώτη, η Νάπολη έχει 10, η Λίβερπουλ έχει 7, ο Αριθμό Αστέρα έχει 4. Για να περάσει η Λίβερπουλ, αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθο, Νίκο Παπαδόπουλε, θέλει νίκη με 1-0. Ναι. Ή αν φάει γκολ να κερδίσει με 2 γκολ και πάνω. Μάλιστα. Δηλαδή, αν φάει, πρέπει να κερδίσει 3-1. Για, για να περάσει. Μάλιστα. Ε... Και φυσικά, όχι, αυτό είναι το, το διακύβευμα. Καλά το είπα. Εδώ είναι το, το διακύβευμα. Άρα, η ε, <σφυ> Νάπολη φυσικά πάρει τη σοπαλή για την είναι αυτή που είναι στην, <σφυσ> ε, στην επόμενη φάση. <σφυσ> ε, ανοιχτά είναι τα πράγματα και στα άλλα παιχνίδια και στον άλλον όμιλο που είναι η Μπαρσελόνα, η Τότεναμ, η ντερ και η Αϊτχόβεν. Ε, βέβαια, είναι ανοιχτά όσον αφορά δεύτερη θέση. Η Μπαρσελόνα είναι πρώτη, δεν αλλάζει αυτό. Ό,τι και να γίνει σήμερα. Από 7 βαθμού έχουν η και η ντερ και αυτή την ώρα που μιλάμε. Ε, μπορεί τότε να χάνει από την Barcelona, αλλά η μεγάλη ντερ έχει καταφέρει να φάει γκολ από την Aintchowen. Ωραία. Εντάξει, νωρίς ε, είναι, όμως. Η Aintchowen η οποία δεν κυνηγάει κάτι. Δεν είναι ότι μπορεί να κυνηγάει την τρίτη για να συνεχίσει στην Ευρώπη και να κερδίσει τα 4 βαθμού και τελειώνει εκεί η, η, η πορεία τη. Παρ' όλα αυτά η ντερ ε, χάνει 0-1 από την Aintchowen. Ε, Αν μείνουν έτσι τα πράγματα, ή ε, τότε να μείνουν αυτοί που, που περνάει. Έτσι, τα παιχνίδια που είναι τώρα σε εξέλιξη νωρίτερα, η τοτε να μεινουν αυτή που περναει τα παιχνιδια που Σαράι με την Πόρτο 2-3 ανοίγησε η Πόρτο. Η Σάλ και νίκησε ένα μηδέν τηλεκομοντή που μόσχασε. Κάτσε να δούμε τον όγκολο που τον έχουμε μπροστά μα. Τι σημαίνει αυτό. Νομίζω η πόρτα ήταν περασμένη. Δεν άλλαζε κάτι. Ε, και ήταν και πρώτη. Σωστά με 16 βαθμού. Η Σάλ και 11. Δεν άλλαζε κάτι. Ό,τι και να γινόταν. Οι δύο ομάδε είναι στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Νίκο Παπαδόπουλε. Μάλιστα. Βλέπω ότι πριν σε μια φάση που έκανε η Νάπολη, μια ωραία αντεπίθεση για ένα ωραίο σου του Χάμσικ. Έβγαλε κάποιο νεύρο υπέρ τη Νάπολη. Δηλαδή, σαν να ότι βάλτε φίλε, ένα τέτοιο να άκουσα από έξω. Όχι, δεν είπα κάτι. Είπα, δεν θυμάμαι, όντω. Τι χάντρε, χάντρε. ήμουν στα χαμένα λίγο γι' αυτό. Ναι. Σε μια κόντρα-ατάκ που τη λένε και οι ξένοι παίκτε στην κόντρα uh, επίθεση. <laughs> και ο Τσιόλη τη λέει έτσι. Κόντρα-ατάκ. Και πολλοί ξένοι που έρχονται. Κούνε, κούνε. Κούνε, Κάτι Πορτογάλοι και Βρεζένοι δεν κόντρα-ατάκ. Για πε νικό, τι γίνεται, φίλε μου. Διαγωνάλ. Τι να. είχαμε φίλε. Γεμάτο ήταν. Είχε ψωμάκι σε όλο το επίπεδο. Είχε ψωμάκι. Καλά ήταν. Καλά ήταν. Δεν βαριόμαστε γενικότερα από τέτοιε Super League. Όχι, όχι. Και τέτοια Σαββατοκύριακα. Είναι αλήθεια. Έχουν ρε, παιδί μου. Έχουν ψωμάκι γλυκό. Δηλαδή καραπαπάδε, κούγε. πανηγύρι μεγάλο. Τελικά ακούγεται και τι έκανε, τα έπαιρνε πίσω στα δελτία. Τα άφησε. Τα άφησε, αλλά τι, τα έβγαλε απόφαση. Θύμε, υπάρχει αέρα. ένα ρεπορτάζ που διάβαζα χθε oh. ότι τα πέταξε στον Καλίβα. Οπά. Oh. Στο μεταξύ, πλέον, από όσο ξέρω, δεν χρειάζονται τα δελτία να. Κάρτα υγεία δεν θέλει. Νομίζω ότι είναι, γίνεται ηλεκτρονικά η διαδικασία. Ναι, αλλά και πάλι με την κάρτα υγεία μπροστά. Την κάρτα, κάρτα υγεία θέλει υγείας, να δίνει, Δηλαδή. Άρα δεν είχε δελτία, είχε κάρτα υγεία. Ε, τώρα, Άρα δεν μπορεί να ξαναβγει σύνθημα, δεν, μπορείς, <laughs> <να> βγει, δεν <laughs> ξέρετε πού είναι δελτία. Πρέπει να Δεν ξέρετε πού είναι η Κάρτα υγεία, <laughs> Δηλαδή. Κάπω <όπως laughs> έτσι. Έρε <έτσι. laughs> ε, φίλε. Τι γύρετε. 2-2, <laughs> η Λίβιξ του Διναμπερτίνη, στη Σκωτία. <στραβώ>, Άσε ποιο ασχολείται. <laughs> στη Ξάνθη είχαμε μεγάλο πανηγύρι. Πολύ μεγάλο πανηγύρι, καταπληκτικό παιχνίδι. <laughs> δεν έχω δει καθόλου. <laughs> δείχο, τέχο, 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 έχω δει, φίλε. Μάτσι, όχι. Λοιπόν, να δεις Την Κυριακή είχα να εμπλακώ με το ποδόσφαιρο το βράδυ. Οπότε, και, την Κυριακή, αν θυμάσαι, είχε μια πολύ μουντή μέρα. Mm. Ε, λίγο βαρετή, βαρή, ή, λίγο ναι, κρύο ναι, ναι, και όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Εν τω μεταξύ, ξενύχτησα το βράδυ. Ήπιαμε και λίγο παραπάνω. Οπότε, ξέρει, σηκώθηκα. Είπες, Σπίτι μου, ρε παιδί α, μου. Ναι, και με το πήρε και με αυτά. Και πύρι, πύρι, πέρασε πύρι, η πύρι, ώρα, ήρθαμε και λίγο παραπάνω. Ξέρω εγώ, ναι, μέχρι να κοιμηθούμε, ξύπνησα το πρωί. Ξέρω, μετά υπήρχε γνωστή και ω σαπίλα τη Κυριακή. Και πώ ξέρει, κάνω λίγο το, το ζάμπιγκ, να δω τι έχει σήμερα. Βλέπω ότι έχει Ολυμπιακό τρει ώρα. μάλλον λέω ρε, φίλο του τρει ή μισή νωρί. Θα το δούμε. Λέω ωραία, θα το βάλουμε να παίζει. Εντάξει. Δε, δεν το πολύ έβλεπα, το άφησα να παίζει. Μ' αρέσει. Ε, πλέον να ξέρει παιχνίδια που δεν παίζει ο Πάοκ και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο αρχίζουν να δίνουν ενδιαφέρον μετά το, 40, μετά το 50-60. Κατάλαβε. Βέβαια στο ποδόσφαιρο πρώτο μα έχει πάει 2-3-0 και να μην είχε ενδιαφέρον το παιχνίδι, ok. Αυτό δεν είχε πάει όμω. Και μετά το 60, που όντω έδωσα παραπάνω βάση στο παιχνίδι, ε, ήταν κλωτσοσκούφι, ήταν εκπληκτικό. Πέφτανε οι κλωσιέ, αβέρτα κουβέρτα από παντού. Ε, Αυτογκολ, δηλαδή ήταν ένα αγνό παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματο σε Ένα ωραίο παιχνίδι που είχε ντου. Παίχτε να μαλώνουν στο τέλο μετά να γίνεται πανηγύρι. Δηλαδή ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωρα παιχνίδι. Πώ βλέπει πώς βλέπουμε ένα μα που λύγει 3-4 και γράφουν το γνωστό κλισέ αγγλικό σκορ αγγλικό στην Ελληνούπολη, ναι, 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 για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Αν λοιπόν στην Αγγλία μπορεί να γράψει κάποιο κάτι για ένα τέτοιο μα. Ελληνικό σκορ. Αν δηλαδή okay. είναι ένα-ένα, έχει κόκκινε κάρτε που του δόθηκαν, ξύλο, κλωτσιέ από εδώ από εκεί. Ε, Ντού στη συνέντευξη τύπου και όλα αυτά, ωραία. Θα μπορούσε να πει ότι είναι ελληνικό σκορ. Κατάλαβε, κάπω έτσι. Ήταν ένα τύπικαλ τέτοιο παιχνίδι. Φοβερά πράγματα. Ναι, ναι. Ναι. Αθάνατη η ελληνική σου περιλήγη. Δεν βαριόμαστε ποτέ. Θεάμα μπορεί να μην έχει, αλλά θα έχει άλλα πράγματα που θα μα κρατούν σε γρήγορση. Λίβερπουλ μέσα στην περιοχή. Κακή η πάσα του Μίλνα. Yes. Και η Νάπολη που ξέρετε στην κόντρα δεξιά. Χλωμή τη βλέπω. Μια παλιά σκοτωμένη. Βγαίνει και ο Άλισον. Και ελέγχει. Θα σε ενημερώνουμε φυσικά και για το Μάτσο Άνφιλτ το οποίο παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα σα ενημερώνουμε και για τι εξελίξει του GNTM που έχουμε μπει και στο αποψινό επεισόδιο. Στο πραγματικό ενδιαφέρον. Στη διαδικασία τη κριτική, τη φωτογράφηση που έγινε για τα κορίτσια μα. το η ποιότητα του ήχου μα είναι καλή που βγαίνει προ τα έξω. Εντάξει, okay, γιατί λίγο τα δικά μου Μόνο τα κορίτσια. Μόνο στα ακουστεί. αυτιά μα είναι το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ό,τι και να κάνει. Εννοείται. Εννοείται, ρε φίλε. Καλά, εννοείται ότι θα ενημερώνουμε. Τι τί... είναι στα ακουστικά μου, ρε. Τα δικά σου έβγαλα. Συγγνώμη, <laughs> ρε Νίκο. Γιατί μα τρώσαι. Να φύγω, μου. Να φύγω. Τώρα έβγαλα τα δικά μου. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πέσε, εσύ, όχι, πέσε. Α Βγάλε θα λίγο εκείνο θα θα να θα δούμε αν ενοχλείται κάτι, δούμε. γιατί λίγο αυτό το τσίκυρ τσίκυρ με εκνευρίζει. Με Βγάλε λίγο το 4, σα παρακαλώ. Λίγο έχω εκνευριστεί με αυτό το τσίκυρ τσίκυρ. Μήπω και. Άρα, τι γλυκό χέρι έχει, ρε φίλε. Τι γλυκό χέρι έχει. Το έλεγα και έξω πριν. Οι γυναίκε κάποιε φορέ θέλουν. λίγο λίγο χάδι, λίγο αγάπη. Αλλά είναι Ναι, 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 συμφωνώ. Τέλο πάντων. Για αλήθεια, θέλω να με Ναι. Η άλλη είπε προηγουμένω ότι όλοι ναι, μα ναι, ναι, έχουν ναι, φάει, ναι, ναι, φάει την μπάτσα. Ναι, όλοι μα έχουν φάει την μπάτσα. Λοιπόν, θέλω. υπάρχει ένα άλλο ζήτημα το οποίο ε, τρέχει. Έχει, στο Στρασβούργο έχει γίνει ένα σκηνικό το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι πολύ μεγάλο ή πολύ σημαντικό. Ε, δηλαδή σε σχέση με κάτι άλλο που έχουμε δει στο παρελθόν. Αλλά λέει ότι έχει γίνει τρομοκρατική επίθεση στο Στρασβούργο, στην ναι. Χριστουγεννιάτικη αγορά εκεί. Μάλιστα, αυτό που βλέπω σε διάφορα ρεπορτάζ είναι ότι. Ε, μέσα στους ε, εγκλωβισμένους είναι και ένα Έλληνας ευρωβουλευτής, ο Νίκος Ανδρουλάκης ε, και γενικά το παρακολουθούμε για, το, για να δούμε πώς, από ό,τι βλέπω ε, υπάρχει ένα νεκρός και τρεις θαυματίε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Προφανώ είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό γιατί κάτι πολύ σημαντικό ε, και είναι κάτι νομίζω που έχουμε ναι. ξαναδεί να, να γίνεται, δηλαδή όχι κάτι τέτοιο ενώ τέτοιε τρομοκρατικέ επιθέσει. Το αναφέρουμε, έχουμε εικόνα. Διαβάζουμε εδώ πέρα λίγο τι γράφεται και στα ενημερωτικά site. Βλέπει το ενημερωτικό site έχω ανοιχτό. Εννοείται. Εντάξει. Φυσικά. <laughs> το οποίο είναι πάντα πρώτο σε όλα τα uh, τέτοιου είδου. Μόνο νέα. Ναι, 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 ναι ακριβώ. Λοιπόν, το Liverpool Napol. Για να δούμε τη Liverpool που Για να δούμε λοιπόν τον Warda. Ανοίγει δεξιά. Ανάγκη να σέντρα είναι... και το oh, oh, και τη Liverpool λοιπόν. Όχι, είναι offside. Λοιπόν, να κάνουμε. Λίγο μετάδοση, Μανώλο μαυρομάτι, σηκώνει ένα σημεάκι. Ο ποντίκη. Τι το σηκώνει, Αντρεαλίτη. Χειροκροτάει ο κλοπ. Κάτσε, περίμενα να δούμε. Για να δούμε λοιπόν. Δεν έχει ακόμα στο τσάμπο το Είπαμε στου 16 θα μπει. Αν θυμάμαι καλά. Κάτσε, τι μα δείξει αυτό φίλε. Ναι, είναι λίγο. Τι λίγο. Τι είναι. Ναι. Αλλά θα ήταν ωραίο γκολ. Δύσκολη φάση για τον επόπτη. Γενικά έχει μια ευκαιρία η Νέαπολη πριν με το Χάμσικ. Κάπου στα ξεκινήματα του αγώνα. Εγώ νομίζω ότι λίγο από φίλε σήμερα με το άφιλ κουτσά στραβά από εδώ που έχει φτιάξει τη δουλειά τη. Εσύ βέβαια θα σε πιάσει το, το υποκειμενικό σου τώρα έτσι, και το κομμάτι που έχει να κάνει με τη United. Αλλά. Η Ελλάδα βολευτή προκρίθηκε. Καλά, αυτό είναι το δεύτερο. Παπαδό λέει κάτι μα είπε τρεφή. Ναι, 11 εμεί, 11 αυτή. Ναι, αυτό ακριβώ. 90 λεπτό το μάτι. Η Ισοπαλία θα έρθει ή θα χάσουμε ή θα κερδίσουμε. Είπαμε θέλει νίκη με ένα 0 ή αν φάει γκολ με δύο. Αν φάει με δύο, ένα αποκλείεται δηλαδή. Εγώ θα φάει. Πώ είχε χάσει το πρώτο 2-0, είχε χάσει Χριστό. Είχε χάσει την Νάπολη. Η Λίμπερπουλ έχει χάσει τα τρία εκτό σα παιχνίδια στον όμιλο με Παρί, Νάπολη και Ερυθρό Αστέρα και έχει χάσει τα άλλα δύο. Και είναι πρώτο πρωτάθλημα. Αυτά είναι. Να σου πω κάτι. τον οπαδό τη Λίβερπουλ. Έτσι είναι βεβαιό, η βαθμολογία. Όχι, δεν είναι έτσι. Φίλε, έχει 7 βαθμού από την Πιστεύω ότι, πες, ότι δηλαδή. Έχει μια σοπαλία. Αν έλεγε τώρα τον οπαδό τη Λίβερπουλ. Πρωτάθλημα να περάσει ο Μίλο. Όχι, πρωτάθλημα. Ε, καλά, ρε φίλε, εννοείται. Γιατί έχουν να δουν ε, πρωτάθλημα. Όπω επίση να ρωτήσει και ένα νοπαδό του Πάου. Ναι. Σε ενδιαφέρει να κερδίσει την πάτε μπόρο αυτή την πέμπτη για να περάσει στην Ευρώπη ή σε ενδιαφέρει να κερδίσει τη Δευτέρα το λεβαδιακό ναι. και να παραμείνει με απόσταση πρώτο και το λεβαδιακό εννοείται. Δεν Κα... διαφωνώ και τόσο, εγώ να ξέρει. 100% εγώ σε λέω. Μια εβδομάδα έχω, το... έχω ένα φίλο μου Λέει μην περάσουμε, λέει ας, δε, α πάμε στην Ελλάδα. Όπω είπα και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό δηλαδή τι, α, κάνουμε ένα ταξίδι ακόμα για να αποκλειστούμε. Οκ, okay, εντάξει, άντε πάει και. Και το Φε, Φεβρουάριο κιόλα που φ... το... έχω Ολυμπιακό, ΑΕ και δεν ξέρω εγώ τι. Άρε κουλουμπού, έτσι. Τι γίνεται άλλο, Νίκο Παδομπλέ, για πε το περιστέρι, τι είχαμε. Δεν είχα εικόνα, δυστυχώ ήταν την ίδια ώρα με το πρωί. Δύσκολο απόγευμα, εντάξει, είναι νομίζω αποτέλεσμα. Πριν ξεκινήσουμε κι αυτό, έχει ένα print screen που κυκλοφορούσε από μια ιστοσελίδα που έλεγε το παιχνίδι ήταν 2-0 στο 88. 3-0 στο 88. 2-0. Κάπου εκεί δεν είναι. Στο, στο τέλο πόσα γκολ μπήκανε. 4. γκολ. Και στο 88 λοιπόν γράφει ένα συνάδελφο ο οποίο ασχολείται με το live. Εντάξει, ότι φαίνεται ένας, διαδικαστικά τα τελευταία διαδικαστικά λεπτά. Τα τελευταία. Και μετά σε κάθε επόμενη ναι. τέτοια, ε, κάθε επόμενη ενημέρωση που έχει μέσα στο live ναι. είναι γκολ. Ωραία. Φυσικά όπω καταλαβαίνει, διάφορα εδώ πέρα παλικάρχη που κυκλοφορούν στο Ιντερνετ. καλά, το είδα, το είδα. Το, είδα, το, είδα, το, είδα το, ναι, το, έγινε μεγάλο Ήταν παιδί, παιδί. εκπληκτικό. Εντάξει, δεν το πήρε. Πώ το κατάφερε αυτό, φίλε. Από το πουθενά πήγε πάλι στο παλία, Γιατί η ομάδα δεν άγγιζε να πάρει στο παλία. Εντάξει, όλα. Mm -hmm. Αλλά από το πουθενά έβαλε τον κόλο ο Κωνσταντινίδη το Πεχτάρα. Δημητρ... Τον... Δεν είναι τυχαίο Δημητράκης. ότι η τον εκθίασε την Έτσι, είναι. Την Κυριακή λοιπόν, βέβαια ο... είχε και τέσσερα Τέλο πάντων, οκ, okay, έβαλε γκολ. Ναι. Ε, κάνει το λάθο ο Κουέστα μετά 3-1 ο Κουλούρη. Ψυχολόγητη ενέργεια, δηλαδή τελείω του Κουέστα που φτάνει σχεδόν στα μισά και πέρα κοντά στο κέντρο. Γιατί? Και μετά σέντρα, γκολ ο Άρη με το διαμαντόπουλο 3-2. Και άλλο Παουξάκι, ναι. Ναι, τι γίνεται, ρε φίλε. Ναι. Και μετά στα καπάκια 4-2. Και αυτό είναι ο νομίζω. Δεν ήταν? Ού, ήταν, εντάξει. Φαινόταν, νομίζω και Ε, Εβάρα. Αυτή είναι. Αυτό είναι το κορίτσι, ναι. Ναι, ρε φίλε. Εδώ η εκπομπή έχει, έχει, πάρει θέση για το GNDM και έχει πει ότι στηρίζει Εύη. Ναι, έτσι, έτσι. έτσι, Μπράβο, ρε Εύη. Μπράβο, μπράβο ρε κορίτσι μου. Μπράβο. μπράβο, μπράβο, μπράβο δικό μα παιδί εδώ πέρα. Αν και ξαναλέω την προφορία, να ότι δεν κερδίζει αυτή. Δεν θέλω να πω ποια κερδίζει στον αέρα. Μου πει ότι κερδίζει Καζαριάν. Ε, σου λέω, δεν θέλω να πω ποια κερδίζει στον αέρα. Ωραία, πε. Είναι Καζαριάν, μόνο αυτό θέλω. Ε, είναι η Καζαριάν, το πάμε μάντρε σε ποιο. Έχει κόκκινο μαλί, έχει ξανδό έχει Εγώ ξέρω ποια κερδίζει. <ΣΟ> να το πω. Όχι. Αν ξέρει. Υποθέτω. Ε, γιατί να. να πω την, <σχελίδι> την εκτίμησή μου, ρε φίλε. Μου λε ότι δεν κερδίζει αυτή δηλαδή. Έτσι λένε δικέ μου πληροφορίε. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω... Α, και από, ό,τι καταλαβαίνω, έχει live ρε. Τι, ναι. τι κερδίζει και δεν κάνει και Βασικά, Έτσι, δεν κάνει. Δηλαδή. Δεν έχει. Έχει γύρισει ο τελικό. Έτσι λέγανε πριν καιρό. Αλλά προχθέ λέγανε ότι στο τέλο είναι τέσσερι και έχει live και κάτι τέτοιο. Εγώ... Στο σκουλό τα λέγανε. Λίβερπουλ με στην περιοχή. Για να λοιπόν, όχι. όχι πάνω στα σώματα. Ο Φιρμίνο λοιπόν. Εγώ πιστεύω ή αυτή ή η Άννα ή η άλλη Σαλονγκέ. Μια από αυτέ δύο. Η Άννα είναι ευσεβή σου πόθο, Νικόλα Εδώ μιλάμε με στοιχεία τώρα. Ε, εντάξει, ε, Τώρα, όχι, όχι, να σου πω δηλαδή, τώρα. Καζαριά να πάει στα καλυστία του Βηθιού. Όχι, 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 σίγουρα. Στα καλυστία του Βηθιού. Λέω πολύ λοιπόν. λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. λοιπόν. λοιπόν, λοιπόν η με του Σαλάχ. Καθαρό. Κάτσε ο σκύλο. Από κοντά η Λίβερπουλ επιμένει. Όχι, έγινε, δεν βγήκε. Ε, οι άλλοι οι ξινοί. Α αυτό το πέρα σπάει τώρα δηλαδή, γιατί με έχει, πολύ, πολύ, με έχει γυρίσει τον εγκέφαλο. Θα στείλουμε στο chat να ενημερώσουμε λίγο ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, κατάσταση. Ότι έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στον εγκέφαλο μα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, δηλαδή. Αρνούμε. Λοιπόν, Προκαλώ! Προκαλώ! Λέει σήμερα ήταν καταπληκτικό. Δεν τον είδα πολύ. Σήμερα, δεν σήμερα πριν φύγω για να πάω στο γήπεδο ήταν, φοβερό. Φοβερός. Τρει ή μισή ώρα Γέλασα πάρα πολύ σήμερα. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα. είμαστε περίπου στο μισάωρο σε ώρα τα παιχνίδια του Champions League. Club Breeze Atletico Madrid 0-0. Μονακό Ντόρμουντ 0-1. Η Ντόρμουντ προηγείται. Νίκο Παπαδόπουλε. Εδώ και λίγη ώρα τη Μονακό με τον γκολ του Ράφελ Γκερέρο στο 15. 1-0 -5. είναι η Μπαρσελόνα με την Τότεναμ. Παιχνίδι που έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον για την Τότεναμ, καθώ η Μπαρσελόνα είναι και στην επόμενη φάση και στην πρώτη θέση. Έχει βάλει τον γκολ ο Ντεμπελέ στο 7. Η ιντερ χάνει 0-1 από την Αϊντχόβεν. Παιχνίδι που έχει ενδιαφέρον για την ντερ βαθμολογικό, αλλά καταφέρνει να χάνει αυτή τη στιγμή, μιλάμε στο πρώτο μισάωρο με τον γκολ του Λοθάνο στο 13. Ε, ο τω μεταξύ, φίλε, του Αλέξανδρου, του καλού συναδέλφου. Σε, σε διακόπτω. Ναι, ναι. Το ναι. Τεμπελέ λένε να είναι στην τον ψάχνει, τον κάνει, τον κάνει, τον Μια χαρά τα Παστελόνιο όμω. Δηλαδή... Ε, ναι, ρε φιλέ, αφού υποτίθεται ότι ενώ έχει αυτό το ταλέντο, α πούμε, ε, είναι λίγο. ξέρω εγώ, είναι λίγο ρε παιδί μου, το παιδί δεν είναι πολύ συγκεντρωμένο στο ποδόσφαιρο. Πού να ήταν. Okay. Ποιος. Γιατί με του άλλου άσθενε που μπορεί και. Τι ωραίο βίντεο, ρε φιλέ. Ποιο? Του άλλου άσθενε το καλοκαίρι. Ε, το είδε το βίντεο. Το ποιο? Το βίντεο, εσύ που. Που ήταν ο Ζήλο, ήταν όλοι μέσα. Α, ναι το, είδα, το είδα, το είδα, ναι, το είδα, το, ναι. το είδα. Ναι. Καλά πέραν τα παιδιά. Λίβερπουλ Νάπολη 0-0 και το Ερυθρό Αστέρα Παρή Ζερμέν είναι στο 0-1 και αυτό. Ε, η Παρή προηγείται από νωρί με τον κόλ του Καβάνη στο 9. Πάμε στο διάλειμμα διότι αυτά τα ακουστικά έχουν αρχίσει ήδη να μου τριβελούν τον εγκέφαλο. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο Άμφιλ. Πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίο είναι στο, στο Anfield να μα μεταφέρει την εξέλιξη την ώρα του διαλύματο. Έλα, Νίκο Παπαδόπουλε. Καλησπέρα από το Άμφιλ, Νίκο, φίλε και φίλοι του Λίμπερο. 1-0 μόλι η Λίβερπουλ του Jurgen Κλοπ με το τέρμα του Μοχάμετ Σάλαχ από πολύ δύσκολη θέση με την επέλαση του Αιγύπτιου από τα δεξιά μέσα στην περιοχή. Απέφυγε το μαρκάρισμα του Κουλιμπαλί και με περίτεχνο τρόπο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Ιταλών για το 1-0 που δίνει προβάδισμα πρόκριση στου Ρeds! Πάσα πήγε να κάνει, τώρα ξεκάθαρα. <laughs> πάσα πήγε να κάνει. Ήταν με το κακό το πόδι, αλλά άμα σε θέλει, η πάσα έγινε, σουτ. Πήγε κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα τη Νάπολη και έγινε το 1-0 για τη Λίβερπουλ. Τώρα που μιλάμε έτσι όπω είναι τα πράγματα, η Λίβερπουλ είναι στην επόμενη φάση του Champions League με τον γκολ του Σαλάχ. Λε, α πούμε, παιδί μου, ότι ο Σαλάχ έκανε μια επέλεση τα δεξιά μέσα στην περιοχή. Νομίζω ότι λέγεται Σαλά και όχι Σαλάχ. Σαλά, Χαλά, μασαλά. Ναι, έτσι νομίζω ότι λέει. Για την Ελλάδα, στο Λογικό Βοδό, πού περίπτωση που δεν α πει ότι δεν α πει κανένα. Γιατί, ρε φίλε, ο Λεό Ζαμπάερα κάνει επέλαση. Πετυχημένη, βέβαια. Βέβαια, Κάνει, είναι πολύ ταχυδίναμο. Ο Λιμιό μπορεί να κάνει επέλαση. Κοιτάχη και, και γρήγορο. Ο Ποντένσε μπορεί να κάνει επέλαση. Ο <laughs> Ποντένσε μπορεί Είναι πολύ ωραίο φίλο. Εξαιρετικό τελική ενέργεια. Εξαιρετικό. Είναι, λοιπόν. είναι ένα δαίμον, ένα μικρό δαίμον. Τι δαίμον, ρε φίλε. ναι, αλλά η τελική ενέργεια δεν υπάρχει ποτέ. Οπα, η Νάπολη μπροστά. Άντε, βάλτε το. Ξυπνάτε. η ομάδα σου έχει περάσει την κοπαδόπολη στην επόμενη φάση. Ναι, έχω περάσει εγώ με καθαρισμένο. Σοπαρέ, ναι. όντω. νομίζω ναι. Έχει περάσει ήδη δηλαδή. Νομίζω Άσερα είμαι. Ρε, όλο Γιατί η κουλή είναι. Πολύ. Α, Α έχει περάσει όντω. Έχει δίκιο. Δεν έχεις... ε, δεν ξέρω ναι, 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 Έχει 10 βαθμού και η Βαλένθια που είναι τρίτη έχει 5. Μπράβο. Ποιο είναι πρώτο. Η Γιουβέννη που έχει γυβέντες, ναι. 12. Άρα παίζει την πρωτιά ακόμα. Ε, τελειώσαν τα παιχνίδια. Δεν παίξαν μεταξύ του και, και τα δύο μάτ. Η United ε, με την Γιουβέννη. Η United νομίζω πάμε στη Βαλένθια τώρα. Ε, οκ. Όπα η Νάπολη. Όπα η Νάπολη. Τι κάνει. Τίποτα. Η, η κίνηση του παλικαριού εδώ ήταν. Λίγε, ε, λίγε, βλάκα! Σέντρα σου, δεν ξέρω. Επίση, Νικό μου, έχει ένα, ένα καταπληκτικό βίντεο που κυκλοφορεί μέσα από την κερκίδα από το ατρόμητο Σάρι. Εκπληκτικό. Αυτό δηλαδή ο τύπο, νομίζω ότι εκφράζει. Βέβαια, κοιτάξτε, για, όσο αργιανό... για όσου έχουν πάει στο γήπεδο, έτσι, ναι. έχουν βρεθεί σε κερκίδα, αυτό είναι. Normal. Τι να πούμε, ρε παιδί μου, δηλαδή. Αλλά ε, είναι τόσο αυτό. Αλλά όταν ναι. το βλέπει σε βίντεο και καταλαβαίνει την αγανάκτηση. Ωραία. Ε, ρε παιδί μου, τη σημερίζεσαι λίγο. Έτσι δεν είναι. Εκφράζει το μέσο Ραγιανό, ξεκάθαρα. Γιατί έχει κατεβάσει το Γιουνέ. <laughs> τον έχετε φάει στον άνθρωπο. Πέρσι δεν έχετε με τίποτα. Έχει εκείνο το ένα με τον Πάουκ. Τον έχετε φάει. Ωραία. Πηγαίνει με άγχο εδώ που θα το πέλεγε. Πλάκα είναι ότι στην προπόνηση θα βγάλει ψηλά. <laughs> το ψηλά πέναλτι, φίλε, πρέπει λίγο επιθετικό να έχει. Αυτό που το σουτάρει να είναι πολύ καλό εκτελεστή πέναλτι για να το σουτάρει ψηλά, <laughs> λέω εγώ. Σύνδε, ναι, το ξέρω, ρε φίλε. Αλλά να δε τι γίνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ποδοσφαίρε λένε το πέναλτι είναι και πολλέ φορέ τύχη. Μόνο νύχτα το, 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 Σάββατο. 50% ότι είναι τύχη. Μόνο νύχτα το Σάββατο. Μόνο νύχτα το Σάββατο. Τι μόνο νύχτα το Σάββατο, αφού. Τον παντελικό. εντάξει. Θα κερδίσει mm. λογικά. Δεν υπάρχει λογική. Πιστεύω θα κερδίσει λίγο παντού. Δεν πιστεύω, πιστεύω, υπάρχει εντάξει. λογική. Μια εικόνα έχουμε πια. Είμαστε λέμε. σχεδόν στα μισά του πρωταθλήματο. Δεν υπάρχει λογική. Ναι, έλα ρε. Σε έγινε θα δει ο να σου πάρει το πέρα αποτέλεσμα. Αν και αλήθεια δεν είναι κακό. Ούτε με τον πάω κακό. Την άκρη την κέρδισε, ούτε με τον Ολυμπιακό ήταν κακό. Χθε ορίστηκε λίγο, αν και δεν το έβλεπαν από την αλήθεια. Λίγο το λίγο στο τέλο κάφονταν όλοι πίσω και περίμεναν. Με τον uh, Μπάμπι Τενέ. Ο άλλο κλείνει. Κάτσε οπα, ρε φίλε, μην κλείνει ακόμα. Στην Ιταλία ή... είμαστε περίμενοι. Λέει, κάτσε καταλήφθη. Ρε φίλε, περίμενα, μην κλείνει. Κάτσε. Δεν <laughs> 5, 0, 1, και είναι πέντε μηδέν. Έχει ακόμα <laughs> ένα ημίχρονο. Ναι. <laughs> 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 δηλαδή. Μη σε περίμενε από κάτω. Ναι, ρε φίλε. Πραγματικά. Κάτσε φιλαράκι, μην κλείνει. Πω λάθο Νάπολη, λίγο που συγκόντρα. Και εδώ ο Σαλάχ ο οποίο είχε φάει όλο το καλοκαίρι με την. Με την Αίγυπτο. και αυτά και δεν ξεκίνησε καλά. Έβαλε τρία προχθέ. Με την. Ποιον παίζανε? Με την Bournemouth, νομίζω. Ναι. Έβαλε hat trick. Και μετά είδε, φίλε, άμα σου κάθεται, πα να κάνει γύρισμα και κάθε την μπάλα μέσα. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Από όλο σε Νίκο, το Σαββατοκύριακο, δεν σου άρεσε πιο πολύ. Η Δευτέρα οκούγιασε. Εντυπωσιακό ήταν να πραγματικά. Ξεπέρασε τον εαυτό του. Τι μου άρεσε. Τι μου άρεσε. Του την Κυριακή 12 το βράδυ με πήρε ύπνο στον καναπέ. Ωραία και μπάλικα. Ναι. Ξεκάθαρα. Ούτε σου σομπα... βγήκα. Με. Κα... Χρήστο με παίρνει την Κυριακή, ε. Με πήρε oh. ύπνο, φίλε. Αντιεπαγγελματίε και δεν τρέπεται το πήγε να αέρα, ρε. Δεν καλά. έχω καλά, πρόβλημα. Καλά είναι δυνατόν, ρε φίλε. Έχει τελειώσει το παιχνίδι, έχω τελειώσει με τα γραψίματα. Ναι. Έχω μιλήσει. Δηλαδή φιλέ... λίγο, λίγο υπερένταση δεν έχει. Έχω μιλήσει και λίγο στο τηλέφωνο, το κεφάλι μου είναι καζάνι. Ναι. Λοιπόν. Και λέω ότι τώρα χαλάρω, θα βάλω ένα κρασί να Ωραία. Χτυπάδι από τη ράρα, μου, Εξαιρετικό, το αγαπημένο μου κιόλα. Ήταν κάποια συγκεκριμένη ετικέτα. Έγιρα. Δεν θυμάμαι. Ε... Μόλι πάω λίγο να πω ότι να... κάτι γίνεται εδώ, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Ρωτάει, υπάρχει κάποια ετικέτα φέρ... και, μπλή... φε... και μου λέει, Δεν θυμάμαι. Τα φέρνουν, τα ανοίγω, τα πίνω. Τελειώσαμε. Τι είναι από την επανομούδα, το φέραν εκεί Όχι, πέρα που είναι κοντά έχει κρασί. Αυτό είναι επανομούδα. Καλό κρασί ε. έχει επανομούδα. Όχι κόκκινη κρασί. Δεν ξέρω δεν έχει κρασί. Κοίτα, δεν μ' αρέσει το λευκό. από τι γνωστέ είναι επανομούδα. Πρόσφατα ήπια τέτοιο. Παράγκα. Καλό. Καλό, τίμιο. Ναι. Ωραίο κρασί. Εντάξει. Λευκό, μια χαρά. Και ναι. έχω χτυπήσει δύο κρασιά. Έχω ξαπλώσει στο, στον καναπέ, στο μικρό κιόλα. Και λέω θα περιμένω τώρα πανεγητή, τι θα πάρει κρασί. Τι θα πάρει. Θα πάρει. <laughs> <laughs> Παίρμα, Και δεν πέ... πήρε. Ε, απέχω κατεβάσει κάτι, κάτι ρολά. Χαρακ. Γεια σα. Εκεί μένα, η... φίλε, η δεν, πιο δεν ωραία είναι, στιγμή υπά... του Σαββατοκύριακου. Η επαγγελματική στάση δεν είναι αυτή, θεωρώ. Τι? Θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η επαγγελματική στάση. Μετά αυτή. 12 φίλε δεν βγαίνουμε. Γιατί ρε φιλέ. Τελείω. Όπω πολύ καλά ξέρεις το ρεπορτάζ, δεν σταματάει ποτέ. Πάντα, ναι, έτσι, έτσι. Έτσι. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα επάγγελμα. Έχω μιλάμε έχω για ένα βγει, φίλε, και 12 έχουμε βγει, ένα... Και... αλλά τι να κάνουμε. Μια Τώρα, φορά... Τι έγινε όμως Μια φορά λυγίσαμε. Λυγίσαμε, τι να κάνουμε. Μάστε. Τι μου άρεσε περισσότερο. τάξει πολλά γίνανε. Είναι φάουσε καλό σημείο για τη Λίβερπουλ. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε κάτι συγκεκριμένα πάρα πολύ. Τι κομπίνα, ρε φίλε. Τι κομπίνα, ρε φίλε έχει 800 σώματα μέσα στην περιοχή, δηλαδή πού θα περάσει μπάλα από εκεί. για να ε, δεν, δεν ξέρει. Δεν μπορώ να πω ότι ξεχώρισα κάτι. Εντάξει, η ανακοινώση τη ΑΕΛ σίγουρα ήταν κάτι το οποίο ξεχώρισε. Ο Ολυμπιακό και τα όσα έγιναν στην Ξάνθη. Το site τη ΑΕΛ είναι μια οπτασία. Μπαίνει μέσα και έχει ανακοίνωση ΠαΕΑΕΛ. Προσωπική δήλωση Αλέξη Κούγια. Ανακοίνωση ΠαΕΑΕΛ. Ανακοίνωση ΠαΕΑΕΛ. Μπαίνει μέσα και δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο αυτό. Ανακοίνωση ΠαΕΑΕΛ. Ναι. <laughs> πράγματα. Εγώ την Κυριακή πρέπει να πάρει την με την ΑΕΛ. Γιατί ξέρει, εκείνη την ώρα τα έβγαζε όλα και έδινε, έδινε, έδινε. Εντάξει. Και έγραφα και γελούσα ταυτόχρονα. Έγραφα και γελούσα. Ναι, ειλικρινά. Έγραφα και γέλαγα για να το πω αθηνικά. Και γέλαγα. 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 πολύ γέλαγα. Πολύ γέλαγα. Γέλαγα. Γέλαγα, μάλιστα. Εντάξει, δεν βαριόμαστε ποτέ, φίλε. Πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προ τα μέσα τη σεζόν. Ε, σχεδόν είναι σε αυτά και... Ε, ναι, ρε παιδί μου, πλησιάζουμε. Α, προ προς την αποφασιστική περίοδο τη σεζόν, ρε παιδί μου. Εκεί που θα κρυθεί πια όντω ποιο θα πάρει το ποτάθλημα, γιατί ακόμα δεν έχει κρυθεί απολύτω τίποτα. Φλεβάρι, Μάρτιν, νομίζω. Φύλλη. Εκεί πέρα φλεβάρι ναι, θα κρυθεί. Ακριβώ να ναι, 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 Δεκέμβριο μήνα ναι, δεν έχει πάρει κανένα ποτάθλημα. Ποτέ. Έτσι. έτσι. Ε... και επειδή εγώ νομίζω ότι μέχρι το τέλο θα παίζεται το, το παιχνίδι, έτσι πιστεύω. Δηλαδή θα είναι μέχρι το τέλο στη μάχη δύο ομάδε. Ε, νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε προ εκεί θα έχουμε καταπληκτικά σκηνικά. Πάλι. Ναι. Και φέτο. Και φέτο πιστεύω ότι θα έχουμε καταπληκτικά σκηνικά. Δηλαδή νομίζω θα περάσουμε υπέροχα στην πορεία τη σεζόν. Ας, και τον Αλέξη για ό,τι και να πούμε λίγο είναι. Οκ, okay, πω αλλα χρεφρή είναι. είναι Πυραυλοκίνητο ώρε-ώρε. δεν μπορούσαμε να περιμένουμε τίποτα λιγότερο νομίζω. Αν και αυτή τη φορά εγώ νομίζω ότι ξεπέρασε τον εαυτό δηλαδή και με τα δελτία και με αυτά. Μου θύμισε αρκετά τη φάση Άλτερ. Αρκετά μου τη θύμισε. Με τη βατίβου τότε, αν θυμάσαι. Καλά, όχι. Εκείνο ήταν πολύ. Ε, ρε, παιδί μου, την των αναλογιών. δεν σου λέω ότι ήταν ίδιο. Αλλά αν τα βάλει λίγο τι αναλογίε. Ναι. Κάτι περίπου αντίστοιχο είναι. Ε, ποδοσφαιρικό το ένα, προσωπικό το άλλο. <laughs> τι μεγάλη στιγμή ήταν κύριε Φίλιππ. Από τι καλύτερε τη ελληνική τηλεόραση, εκείνη με το, με το Άλτερ και το Κούγια. Έχω κάνει να τη αυτή τη σκηνή. Μάκη δε... Τρενταφυλόπουλο έχω μπει, ε. Ναι, ναι, ναι. Ζούγκλα. Λύπη. Λύπη. Λύπη η ζούγκλα. Τι. Δεν είχε πειδήξει το κάγκελο, μόνο ναι. Τον πλησ... Α, ε, αφού είχε κάνει τον νεκρό, ναι. Που τον πλησίασε κάποιο εκεί πέρα και μου επιτέθηκε και τέτοια. Πάρα το 100 να τη λέει βατή να λέει βατή του τι νούμερο να πάρω και τέτοια. Το βάλουμε μετά. Τα... Βατή πολύ καλή μου φίλη. Πολύ καλή μου φίλη. Είμαστε μαζί. Έχετε κάτσει, ναι. Πολύ φίλοι. Ε, Βέβαια. Μιλάμε που και πάντα αλλάσουμε απόψεις. Βέβαια, με την Εύη έχουμε έτσι πολλές έτσι, ε, επαφές, αγαπητοί και όλα αυτά. Οπα. Κρατάμε μια επαφή. Μιλάμε και για επαγγελματικά πράγματα με την Εύη. Μάλιστα. Έχει χαθεί τελευταία το κορυστήμα. Άσπρο το ε, για τον το παλιό το ε. <σχ> <σχ> το παλιό ε της είχε δώσει πιο κομπή του Σαββατοκύριακο. Πάει τώρα, <σχ> <αλλά και σχ> γιατί χάθηκε. Έχει επιθέψει είναι τα πάνια, φίλε, έτσι. Αυτό Έχει είναι κακό. Βέβαια. Στο νέο έψιλον, Ανίτα Ερλάιν. Κάτι φτάνει και αυτή τώρα, δεν γίνεται δηλαδή. Ανίτα Ερλάιν και επέστρεψε καταπληκτικά από ό,τι είδα. Έτσι λέγεται η κομπινέα. Είναι εξαιρετικά παρατράγωδο κανονικά. Ε... Δώσ' μου, δώσ' μου, δώσ' μου. Είχε... Καλά, δεν μπορεί να μην έχει δει τώρα την εβδομάδα. Μάλλον, νομίζω η εκπομπή ήταν η Κυριακή που έκανε Πρεμιέρα. Να μην έχει πάρει κάπου το μάτι σου διαδικτυακά εκείνη την τύπη που έλεγε ότι ε, πηγαίνω στο Μεγάλη Βρετανία την Κυριακή και έχω τσάντα 4.800 ευρώ. Και άμα βλέπω. Ε, και είχα δει την άλλη που είχε τσάντα πλαϊκή και ένιωσα πολύ άσχημα και τέτοια. Ότι τα ρούχα που φοράω είναι όλα ακριβά και τέτοια. Και ο άντρα μου είναι προσωπικό μου χορηγό. Ποια είναι αυτή, ρε. Μία ανυπαρκτήδου, ξέρω εγώ. Ανυπαρκτήδε γυναίκε. Ναι, ρε, εσύ. Εντάξει, φαινόταν ότι ήταν. Τζαζεμένη, δεν ήταν δηλαδή. Η Ανίτα, φίλε, για μένα έχει. εκπληκτικό επιτελείο στο κομμάτι του να κλείσει καλεσμένου. Έχει του καλύτερου που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, χθε το βράδυ, εντάξει, πώ κάνω μια βόλτα και βλέπω στο Γρηγόρι Αναούτογλου έχει εκείνη την πιτσιρίκα που ήταν στο καφέ τη χαρά, πώ τη λέγανε, η Μπουλίτσα, που ήταν με τη Μάντ, που είναι και αυτή η ηθοποιό, κάτι τέτοιο. Κάπου παίζει ακόμα, δεν ξέρω yeah. κάτι κάνει. Και μετά έχει το τσαλίκι. Δηλαδή, δεν φίλε. Τσαλίκι. Ρε γρήγορα να το γλουκ, The Tonight Show. Τον έχει ξεχάσει. Ρε, σίγη, το τσαλίκι τον έχει ξεχάσει το τραγούδι. Φίλε. Τι να κάτσω, δηλαδή, τι yeah. να με ενδιαφέρει yeah. ο τσαλίκι, τι να se, δω από το τσαλίκι. Se, 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 δηλαδή, σε την πουλίτσα, ρε παιδιά. <laughs> τι να <laughs> κάτσω <laughs> να δω, δηλαδή, τι, τι <laughs> να με ενδιαφέρει τι θα πει, α πούμε. Ενώ η Ελεονόρα το κορίτσι έχει κάνει μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια. Εντάξει, με λίγο διαφορετικό κόσμο να καλεί. Κάνε Έτσι. και άτομα του Star System, δηλαδή έχει τη Ναι, ρε παιδί μου, και αλλά κάνει κάνανε... Καλεί και λίγο άλλο κόσμο. Και είναι λίγο άλλο το, το κόνσεπτ. Ναι. ναι, είναι λίγο ναι, άλλο ναι, το κόνσεπτ. Ναι. Εντάξει, είχε και αυτό ναι. ναι. το σκουλό που ήταν από το GNTM. Ποιο έχει... τον έχει... είχε, ποιος είχε. Η, η Η Ελεονόρα, Ελεονόρα την προηγούμενη φορά. Η Ελεονόρα παίζει τρίτη Τετάρτη, δεν θυμάμαι. Νομίζω τρίτη Τετάρτη παίζει. Ο Αγγλαντόπλη ποιε μέρε παίζει. Δεν ξέρω, χθε το βράδυ κάπου το πέτυχα σε ένα ζάπινγκ. Άρα Δευτέρα. Πιθανόλογο, νομίζω ότι και αυτό είναι δύο φορέ την εβδομάδα. Δύο ή τρεις. Μπορεί και τρει. Δεν είναι άδικο. Μπορεί δηλαδή, ρε παιδιά, ναι. η κλίστρα είναι ένα πολύ σημαντικό. Ο οποίο. Ναι. Ου... Α, είναι ναι. ένα πολύ σημαντικό στέλεχο σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Έτσι λέγεται. Κλίστρα. Η κλίστρα. Είναι αυτή που κλείνει του καλεσμένου. Πρέπει να έχει πολύ καλό. Πρέπει να είσαι πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι. Ο οποίο φέτο έχει δανειστεί πολλά πράγματα από το από τα Αμερικάνικα talk show. Ε, έτσι, όχι φέτο. Ε, ναι. Το ίδιο πράγμα Ή που έκανε και... Έχει βάλει περισσότερα και από Jimmy Fallon έχει πάρει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, Έλληνα μα πέσει Και, από τον άλλο, πώ το λένε, ρε, τον Jimmy Kimmel. τον Jimmy Kimmel, ναι. Που του βάζουν και του λούζουν. με, το με, με πούπουλα και... 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 και χρώματα και κουβάδε και τέτοια. Ναι, Γρηγόρια Ναούτογλου, καλέ μου φίλε, αν μα προκαλώ το Γρηγόρια Ναούτογλου. Εντάξει. Επειδή ο άνθρωπο έγινε γνωστό από ρεπορτάζ δρόμου. Λάθος ήταν... της τη Λίβερπουλ, Νάπολη στην Κότε. Πώς. πολύ κακό κοντρόλ. Ο άνθρωπο έγινε γνωστό από ρεπορτάζ δρόμου και όντω οι εκπομπέ που έχει κάνει, είναι... αυτέ με το ρεπορτάζ δρόμου είναι πολύ ωραίε τρεφιλέ. γιατί μάλλη, το είχε. Το είχε. Το είχε, το είχε, το είχε. Πήγαινε στου παππούδε, πήγαινε σε παιδάκι, ξέρω εγώ, ήταν πολύ καλό. Γύρνα εκεί. Δεν είσαι για το night show. Beautiful world. Ναι. Επίση, κόψε το φαΐ Έρχονται και Χριστούγεννα. <laughs> Κόφτο! Έχει γίνει 200 κιλά. Κόψε το φαΐ Είσαι και από εδώ που θα Κάποιον δικό του θα έχει να μα ακούει, δεν μπορεί. Να πει ότι ρε, είναι δύο τύποι εκεί πέρα το βράδυ σε ένα ραδιόφωνο. Ωραία, σε κάνανε. Στην πατόκορφα. Οκ. Γύρνα, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι τα πάντα. Ο δεν ρε, γίνεται. Ο Δεκέμβρη είναι ο μήνα που τρώμε παιδιά χωρί τύψει, ναι, να συμφωνώ. ξέρετε. Εντάξει, το Δεκέμβρη δεν θα ζυγίζεστε. <coughs> Καλά, δεν λέω τώρα να τρώτε σαν να μην υπάρχει αύριο και να έρθει η 1η του Γενάρη και να ανασυνδέσετε. Χαααααααα! Α πούμε, εντάξει, είμαι αυτό το πράγμα. Αλλά το Δεκέμβρη τρώμε λίγο διαφορετικά. Τρώμε, ρε τρώμε καθόλου διαφορετικά, φίλε. Τρώμε παραπάνω. Ναι. Και από εμά ξεκινάει η φάση από 6 Δεκεμβρίου με τη γιορτή. Και, εντάξει Μετά ξεκινάνε μελομακάρονα, λομακάρον κουραπιέδε κουλουπού κουλουπού. Ναι. κουλουπού μπαίνουμε στι γιορτέ και δώσε. Εντάξει. Εμεί κάναμε το λάθο στο σπίτι. Μελομακάρονο δεν έχω φάει ακόμα από την αλήθεια. Και έχουμε φάει πολύ μελομακάρονο και δεν θα τα φάμε ίδιο. Okay. Δεν έχω φάει πολύ μελομακάρονο. Δεν έχω φάει, δεν έχω φάει ελάχιστο μελομακάρονο μάλλον. Αλλά κάτι κουραμπιέδε home ε, homemade που μου φέρανε ήταν καταπληκτική. Πολύ ωραία. Οπτή oh, έγινε. Κλόπ. Η μίχρονα, ρε φίλε. Πάει για Πάει ξέρω Συμή. εγώ τι να σου πω. Συμή. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε η Λε, Πα... λε, δεν είναι τέτοιο. Εύκολα να ξέρει. Ναι. Ε, πολύ έτρεχε τέτοιο. Λοιπόν, λέει. η μηχρόνια έχουμε στο Club Breeze, ατλετικο Ατλέτικο Μαδρίτη 0-0. Μονακό Ντόρτμουντ 0-1 προηγείται Dortmund Ντόρτμουντ. 1-0 τον Παρσελώνα Τότεναμ. 0-1 παραμένει στο ημίχρονο το Ιντραϊτ Χόβεν. Πολύ ωραία. Ημίχρονο και στο Λίβερπουλ Νάπολη. 1-0 έβαλε δεύτερο γκολ η Παρίσιν Σεντζερμέν. Στο Βελιγράδι με τον Ευχαριστή Αστέρα προηγείται 0-2. Το δεύτερο το έβαλε αυτή η υπερτητή 105 οπέντε επίρρον και των επτά θαλασσών. <ΣΣ> Νεϊμάρ ναι Τζούνιορ, όπω λέγεται, αυτή <ΣΣ> η <ΣΣ> απάτη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Σταμάτα, Μεγάλη απάτη, φίλε. Πολύ μεγάλη απάτη. Πολύ μεγάλη απάτη. Αυτό που πρέπει να βγει ένα Βραζιλιάνο ξανά στο... στην επιφάνεια και καλά Γιώργο Μπονίτο και δεν συμμαζεύεται και έπρεπε να βγει αυτή η υπερτιτικά, Δηλαδή είναι σκάνδαλο. Τέλο πάντων. Με αυτά και με αυτά δεν βλέπουμε τι γίνεται στο GNTM ή τέλο πάντων έχουμε την εικόνα εδώ ανοιχτή, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Καλό. Πολύ κακή αυτή η τελο παντων εχουμε την εικονα εδω ανοιχτη δεν ξερουμε ακομα πολυ κακη αυτη η φιλη Δεν τη βλέπω. Αυτή είναι η άλλη ξαναθιά τη δικιά δηλαδή. σου. Που είναι σαν ζόμπι. Ναι. Και, 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 καζαριάν. Όλε οι άλλε είναι εντάξει. Okay. Τι δέχομαι. Και μην αλλιέ τώρα, φίλο. Νομίζω ότι τα Χριστούγεννα θα τελειώσουν κι αυτέ. Μέση οι ορδέ δηλαδή. θα κάτσε, τώρα, θα... 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 τώρα είναι 6, θα, μείνει. τώρα είναι 6. Είναι μια τελευταία και μετά λέει τελικό. Άρα... Όχι, είναι 7 τώρα ή 6. Ανοίημα... τώρα είναι 7. Τώρα φεύγει μία 6. Την άλλη εβδομάδα θα μείνουν οι. Δύο, άλλη μια εβδομάδα έφυγε μετά μέσα οι ορδέ τελικό. Τελική εξάδα. Και στο τελικό θα γίνει. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Στο τελικό. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, οπότε μήχρονα στο, στο Champions League. Η Λίβερ που λέει έχει δει για πέσει εν μεταξύ για την Ηλιάνα. Ναι. Μου έχουν πει χθες το βράδυ. Τι? βλέπαμε GNTM. Όχι πάλι με τον Αργυρό. Ε? Είπαμε, τα είχε χώρισα. Όχι με τον αργυρό, ναι. τι Στο προηγούμενο. Σε ένα επεισόδιο που έλειπε, τη βγάλανε. Ναι, 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 από τη Και... Νέα Υόρκη. Ναι. Και από πίσω είδε τι είχε. Ο, τι είχε. Από πίσω έχει ταμπέλα μπέλα ναι. που λέει πατά το πράσινο. Όχι, ρε παπά είναι. Ρε αλήθεια! Νομίζω ήταν λίγο παπά. Ρε αλήθεια ρε. σου λέω! Ε, μπορεί να ρε φίλε τέτοιο. Μπορεί να κάνω φωτοσοπάρισμα με κανένα τέτοιο, όχι. Απλά βγήκε η δικιά σου και λέει ότι ε, είμαι στο τέτοιο. Σε ποιο? Ε, 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 είμαι κάτω από το διαμέρισμά μου. Γιατί θέλει να δώσει να καταλάβουν όλοι ότι κατοικοεδρεύει στην ε, ε, Νέα Υόρκη. Να τη πει κάποιο ότι δεν μα ενδιαφέρει και ιδιαίτερα όμω γενικότερα. Δηλαδή. Να και αν κατοικοεδρεύει, να και αν δεν κατοικοεδρεύει. Δηλαδή. Οκ. Okay. Εντάξει. Τέλο πάντων. οκ. Okay. Έτσι είναι η ζωή και πώ θα την αλλάξει. Λοιπόν, είπαμε και τα μέχρι του Champions League. Χαλάρα θα πάμε τώρα για και τέτοια. Μην περιμένετε. Mm -hmm. Τέτοια πράγματα mm -hmm. τώρα. Εντάξει, βέβαια, ο Πάκο έχει παιχνίδι την Πέμπτη με την Πάτε. Έτσι. Αύριο θα έχουμε περισσότερα πράγματα. Αύριο θα έχουμε περισσότερα να πούμε. Κάνουμε ένα pre-game. Mm. Θα κάνω βασικά για την Ουξαλήπη. Σωστά. Σωστό γι' αυτό. Μεγάλο ματσέχι αύριο, φίλε να ξέρει. Ματσάρε να το πούμε. Τι ώρα είναι αυτό. 7 και 30. Ε, δεν μπορούμε να σε βγάλουμε. Α βγάλουμε, θα πει βέβαια. Ναι, αύριο νομίζω ότι θα είμαι. Αύριο δηλαδή, 11η μισή έχω εσένα. Ο Άρντ έχει δεν παίζει μπάσκετ, φίλε. Είδα λίγο Λά, βίντεο κατάς. να λέει απ' κακό. Τι ε... κακό, ρε φίλε. Τι κακό. Τι. Και ο μπαμπάστο του μεγάλου με την πολιτική είναι τη Αιγύπτου. Ναι, ναι. Ναι, ρε φίλε. Ο Άρντ ναι, πα ναι, στην Αίγυπτο. Ε, ε, ναι, πα στην Αίγυπτο. Γιατί? Τι είπα, θα σώξει σήμερα με το ότι ο Άρντ έχει 1,9 εκατομμύρια followers στο Instagram και 1,5 εκατομμύριο followers στο Twitter. Εντάξει, πράγματα φίλε. Οι Αιγύπτιοι, οι Έλληνε. Τα κορίτσια. Εντάξει, <σχετίζε> ρε φίλε. Χαμπιμπι. Για χαμπιμπι. Δύο εκατομμύρια followers, Νίκο Παπαδόπουλο. Σκέψτε το λίγο. Μα γλυτέ, ρε Δηλαδή το 1 πέμπτο τη Ελλάδα. Εντάξει, μιλάω με αναλογία. Ακολουθεί τον Ουάρντα. και και εσεί α... δεν τον θέλετε. Η μισή από αυτού δεν βλέπουν ε, τι κάνει στο Instagram. Αυτό το έχει δει. Ελαιώ μου τι κάνετε σκηνή πάλι που μιλά για μια κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Τα έχουμε δει 500 φορέ. <σχετίζε> ναι. Τι, μια χαρά. <σχετίζε> τι είναι το. Δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση για αυτό το παλικάρι. και επίση δεν μπορώ να καταλάβω, εντάξει, όλη αυτή τη λύσα ολονό που τον κράζουνε. Εντάξει, ρε παιδιά δεν θέλει να κάνει τίποτα κακό. Έρωτα θέλει να κάνει, δηλαδή πού είναι το κακό αυτό. Ενοχλεί κανέναν. Για να σα πω κάτι και στην τελική. Γελίζοντα. Δεν κάνουμε γιατί δεν κάνουμε. Κάνουμε είναι περίεργο. Περίμενε, περιμένε. Λέτε για τον Νουάρντα. Ναι. Εσεί. Εσεί τι κάνετε, ρε παιδιά, λίγο, για πείτε. Εσεί που κάθεστε. Ναι. Μέχρι τα ξυπαιρώματα στα Instagram. Άνα, και στα Facebook. Ναι. Και θα το πω. Και καυλατίζετε. Ναι, πε το. Έτσι. Δεν είναι, δεν είναι υβριστικό. Έτσι. Και καβλαντίζετε! Έτσι. Έτσι. Και ψάχνεστε. Μα το παίζετε ηθικολόγοι! Που δεν, προ, που δεν προλαβαίνει να σα στείλει κάποιο μήνυμα και είστε έτοιμοι ναι. να απαντήσει μέσα σε μια Έλα, τι τρόπο. γίνεται τι και, κάνετε, και τέτοια! Τι κάνετε δηλαδή όλη τη μέρα πάνω από το κινητό! Και σα πήγα τι ξοχά, κάνετε. μπίμπι! Ναι. Εντάξει. Το παιδί θέλει να κάνει, ξαναλέω, να έτσι. κάνει έρωτα. Πού είναι το κακό Δεν είναι αυτό. κακό. Συνθητικό έρωτα ανάμεσα σε μια γυναίκα και έναν άντρα. Είναι, είναι, είναι ελεύθερο παιδί! Αυτή Άμα ήταν δεσμευμένο, έτσι, θα το κατακρίναμε! Και του αρέσει και λίγο ποδόν. Γιατί δεν είσαι δεσμευμένο. Δεν κάνει τέτοια. Αλλά εντάξει, το παιδί είναι ελεύθερο. Τι να κάνει δηλαδή. Μοναχώ θα γίνει. Εντάξει. Και του αρέσει ο ποδόγυρος Τι να κάνουμε δηλαδή. Μην κοιτάτε που έχουμε όλοι από 4-5 γνώσει που τι έχει στείλει <laughs> <laughs> <okay. Okay. laughs> με το Οκ. Μέσα στο πρόγραμμα είναι όλα. <laughs> τι να κάνουμε. Να είναι κανένα φελόρο, τι θέλετε. Τι <laughs> <laughs> φελόρο. Φελόρο. Κατάλαβε. <laughs> Είμαι μαζί του σε αυτό το κομμάτι, να ξέρει. Είμαι μαζί του σε αυτό το, το κομμάτι. Βέβαια εντάξει τώρα, αν τον επηρεάζει. Άντε. Άλλη κουβέντα. Άντε okay. να πούμε. Άντε. 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 ξέρω εγώ τώρα. Αν τον επηρεάζει. Σοβαροφάνεια <laughs> θα μα φάει σε αυτό τον τόπο. <laughs> ναι, ναι. Εντάξει. <laughs> Ναι. Μην καβλαντίζει ο Άρντα. Κακό είναι. Εντάξει. Νίκο Παδόπουλο είμαι μαζί σου με τρέλα να ξέρει. Άντε. Είμαι, είμαι μαζί και με, και με, σένα και με τον Άρντα. Ε, μάτω, ε. Σε αυτό το, το κομμάτι. Χαμπίμπι. Έτσι. Μάλιστα. Ε, κάτι άλλο θα να σου πω. <laughs> πω για αυτό το παιχνίδι. Κάτι άλλο θα να σου πω. Τι θέλω να σου πω για αυτό το παιχνίδι. Πασχαλάκη, έχω μάθει ότι έχει κάνει δύο καρφώματα. Καρφώμα. Ζωρίστηκε βέβαια για να τα κάνει. Δεν φτάνει, ε. Ναι. Αλλά εγώ επιμένω το Πασχαλάκη είναι μια εξαιρετική περίπτωση για τη θέση 4 του Πάο για αυτά τα παιχνίδια που έχει πρόβλημα. Ένα τεσσάρι με μακρινό σουτ. Όχι, δεν θέλω μακρινό σουτ. Όχι, όχι καθόλου. Θέλουμε 5-6 λεπτά να, να μπει. Πλάτη. Τίποτα να κάνει τρία φάου, να πάρει δύο ριμπάνε, να δώσει λίγο ξύλο αυτό. αυτό Να δώσει λίγο ανάσα. Αυτό. Σε άλλα τα παιδιά. Δεν έχει ανάγκη να πληρωθεί. Πληρώνεται ότι πάει πάω. Πάο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την ΚΑΕ. Βγάζει ένα δελτίο, τελειώσαμε. Έτσι κι αλλιώ παιχνίδι ο Πασχαλάκη έχει ξανά. Α, όχι, δεν μπορεί να βοηθήσει αυτό. Μπορεί, γιατί να μην μπορεί. Μπαίνει, παίζει μια χαρά. Το θα παίξει, λεπτά, να δώσει ανάσες. θα παίξει την Πέμπτη με την Πάτε. Ε, θα παίξει, ναι. Θα νομίζω, πέξει νομίζω, ότι, νομίζω Πέμπτη θα πάει με κανονική ενδεκάδα. Λοιπόν, με βαριά καρδιά. Εντάξει, <laughs> <laughs> πιστεύω θα πάει με κανονική ενδεκάδα. Και με όλου του τέλο πάντων του. Του ενδεκαδάτου, άντε <laughs> να το πω έτσι, αν υπάρχουν <laughs> τέτοιοι. Τι έχουμε κι άλλο. Α. <laughs> <laughs> ε, γιατί το match όπω και να το κάνουμε, παίζεται μια πρόκριση. Δηλαδή δεν νομίζω να δούμε ενδεκάδα, α πούμε. Ξέρω εγώ με τον Χατσερίδη, δεν μπορεί να βάλει γιατί έχω κάρτα. Ε, με το κίτσιου ή ας πούμε τις αλλαγές που μπορεί να έχει κάνει στα άλλα παιχτερία. Ο κιτσίου. <laughs> <Και> ναι. <laughs> το στέλνει το κιτσίου. Αν και νομίζω ότι ο ίδιος δεν το θέλει και τόσο ο Λουτσέσκου. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ε, θα αναγκαστεί να το κάνει. Ναι. Το πάω παίζει Δευτέρα στη Λιβαδιά. Pop. Δευτέρα απόγευμα στη Λιβαδιά, 7,5 ώρα. <laughs> στη Λιβαδιά. Μεγάλη επιτυχία. Κάτω το πέντε ρε παιδιά. Γιατί το κάνει 7 Ε, τέλος πάντων. Okay. Για να να κάνουμε δε, τη, Δευτέρα εμεί. Δυσκούλη εβδομάδα η επόμενη. Πω! Γιατί άλλο έχει την κομπή εδώ έχει. Κύπελο. Α, σπάτων και δεν σε 20 του Δεκέμβρη, ίδια ναι. ώρα. Αίτο πάντων πάω και ροτέλη Αμαν. Oh, τι το είπε τώρα αυτό, όντω δεν με Θα ε, Έτσι δε... να σε το σκοτάδι. Και νομίζω πέντε και είναι. Πέντε, πέντε και, και πέρα. Mm. Και αν πέφτει και πάνω και στο τάρης, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Ναι. Δημήτρη Θαναξία, θα έτοιμα σου. Θα πα στην Δύσκολα. Γιατί? Yeah. Γιατί ρε, ματσάρα δεν είναι. Yeah. Ε, yeah. Πρέπει να πα στην Κοβαδόπουλη. Εγώ θα ήθελα. <laughs> 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 ε, Ματσάρα είναι ρε. φίλε Αλλά τι... δεν νομίζω να στείλει. Κρίνεται πρόκριση. <laughs> δεν γίνεται. Πέντε και τέταρτο, ναι. Ναι. Οκ. Ίδια ώρα, ίδια μέρα. Συντονισμένοι στο Λίμπερο θα είστε. Ναι. Και θα ενημερώνεστε ζωντανά. <μήθυν> Βλέπω να δημήτρη να έτσι ωραία Ρέκι Γιατί δεν κοβαδό πλέον, αφού εδώ θα έχει ο Λαμπάου Τάρι on air. Όπω ε, λέει. Εντάξει, ο... εγώ θα έχω να γράφω Δηλαδή. Λοιπόν. Ο έτερος συνάδελφο. Θα, ε, θα, είναι εδώ συνάδελφο τότε. Τι? θα κάνει το σχολείο του έτσι. θα δηλαδή... μπαίνει να ρίχνει. να φεύγει ναι. <σχελίσαι> Τέτοια <σχελίσαι> στοχεία στα πέναλτι <σχελίσαι> τόσε βολέ. Πάρτε το αλλιώ με κεφαλαία. Αλήθεια. Μάλιστα. Δεν σε διάβασα αυτή τη εβδομάδα να ξέρει. Δεν είχα <σχελίσαι> πρόβλημα το. Σε διαβάζω, τα ξέρει. <σχελίσαι> <σχελ τα blogs τα διαβάζουν ο Παπαδόπουλε. Ποια και είναι η γνώμη σου, δηλαδή. Θεωρώ ότι για κάποιον ο οποίο δεν ασχολείται και τόσο όπω εγώ. Ναι. Ε, έχουν ενδιαφέρον. Σου μιλάω ποδοσφαιρικά. Ναι, μου μιλάς ποδοσφαιρικά. Οκ. Okay. Okay. Ε, αν και όπω βλέπει πλέον. Ε... Ε, αρχίζει να γίνεται μόδα να μην μιλάνε οι δημοσιογράφοι ποδοσφαιρικά, να μιλάνε οι ίδιοι οι παίχτε. Βλέπει ότι σιγά σιγά αρχίζει ναι. να. Καλό να είναι όμω όσο μπορούμε να μαθαίνουμε και να μπορούμε να το και, και ποδοσφαιρικά κιόλα. Συμφωνώ. Επίση δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από να ακούσει ποδοσφαιριστέ να μιλάνε ποδοσφαιρικά. Α, δεν α, το κάνουν πολύ. Αυτό είναι το καλύτερο. Δεν το κάνουν πολύ, αλλά γενικά. Α, αυτό είναι το καλύτερο. Ναι. πάντων. Ε, πάμε στο διάλειμμα, ε, επιστρέφουμε σε λίγο μετά δεύτερο ημίχρονο τσέμπο να ξεκινάνε. Ε, καλό αποτέλεσμα πάει να γίνει αυτό. Πήγαινε να κάνει την έκπληξη εδώ τα παλικάρια από την Γερμανία. Οι Ισπανοί το κράτησαν. Πάνε να κερδίσουν και, και μιλάω για τον όμπλο του πάω στο μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Δεύτερη ώρα μπαλαντέρ στο Λίμπερ 107,4. Νίκο Μοσκοβήτη, Νίκο Παδόπουλο στα μικρόφωνα. Και δεύτερο corner για την Λίβερπουλ. Θα πάμε στο Άφελτ που πάμε ξανά στην και στον ε, Πέτρο τον ε, Χαμπακάκη. Τρίφωνα καρα, Καραπαπίδη. Τρίφωνα Καραπαπίδη για να μα πει τι γίνεται στο yeah. Δόξα Τούζλα σε Αγιονερίου. Κόγκραν για τη Λίβερπουλ. Μαζεύει ο τερματοφύλακα τη ε, Νάπολη. Ο μπράβο είναι τελικά αυτό, ρε φίλε. Ναι, όχι ρε φίλε. Ο Σπίνα είναι φίλε. Ο, σπίνα, ο Σπίνα. Ο, έτσι, σπίνα. Έτσι, όχι έτσι, ο έτσι. μπράβο. Σε λέω ο, Σπίνα, ρε φίλε. Ναι. Λοιπόν, στο τατουάζ το άσπευε. Φίλο, πει να θυμάσαι που είχε, κάνει, που είχε φάει κάτι κόλλο σε το που είχε κερδίσει ο Ολυμπιακό και από τότε και με με μετά δύο, τον 3. είχαν ξεπατώσει τον Φιμπόγκανσον. Ναι, ναι, Λέγω, τον yeah. είχαν εξεπατώσει. Τον, yeah. Εντάξει, είχε κάνει χοντράδε βέβαια, αλλά είχε γίνει σαν τον Κωνσταντζο ένα πράγμα και μετά πολλά έφυγε. Ο Κωνσταντζο, Και εκείνο τι ξεπάτωμα είχε φάει. Έχει διαφημίσει. <laughs> και Έχει διαφημίσει ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. ήλιο Λοιπόν. Κλιματιστικά ήταν ρε, εσύ. Ήτανε... Τι ήτανε, Δεν, δεν δε νομίζω δε να ήταν κλιματιστικά. Μποστάντζα, το ήλιο. Τέλο πάντων, δεν θυμάμαι. Κάτσερε, φίλε, πού να μπει αυτό μέσα. Κάτσερε, εσύ. Περβολή. Ποιο είναι ο Βαϊνάλντουμ, είναι αυτό. Γιο μάνε, ο Βαϊνάλντουμ. Τέλο πάντων. Με σοβιετικό με το νούμερο 5, εσύ και Ζιντάν. Λοιπόν, όσο το το άσερε και το ξαναπούμε για καρσία, μια ακόμη φορά. Εκείνο ήταν πιο ανασταλτικό μέσο. Α, δεν είναι αυτό. Ναι. Γιατί ο Βαϊνάλτον ε, ε, τι δηλαδή. είναι. Πιο επιτελικό μέσο. Ε, πιο, ναι. πιο οχτάρο δέκαρο. Ε, λέει επιτελικό ε, πριν τον ποδοσφαιρικό, δεν έχει ακούσει πουθενά αλλού. Επιτελική θέση. Λέει, ναι, ναι. Ε, επιτελική θέση. Οκ. Okay. Εντάξει. Ε, 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 επιτελικό ε, μέσο. Παλιά που λέγανε οι παλιέ ήταν το δεκάρι. Εμεί το έχουμε βγάλει επιτελικό μέσο. Δεκάρ. Εσωτερικό μέσο. Οχτάρο. Εξωτερικό χάφ, εξωτερικό χάφ. Λοιπόν, full back. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Έχουμε ανακαλύψει νέε ορολογίε που έχουν βάση. Φυσικά παραμένει το 1-0 στο, στο Anfield, στο Liverpool Νάπολη. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Ερυθρό Αστέρα παρέσει με 0-2. Λίβερπουλ Νάπολη παμε με 1-0. Μονακό μπορούσε 0-1 με τον κολλή του Κεραίρο. Μπαρσελόνα τότερα με 1-0. Μπρίζα, δηλαδή το Μαδρίτη. 0 συνεχίζει να χάνει. Ιντερ 0-1. Ναι, Θα αποκλείεται να μαγάσει. Ναι, μείνει απ' έξω. Πα, καλά να πάθουν κι αυτοί. Γιατί όμω έχουμε τέσσερα βασικά πάνω στο Λαμπαουδάρι. Δεν ξέρω αν εγώ βαδω τι γίνεται. Δεν ξέρω. Το η Ίντερ, είπαμε, έχει 7 ω και η τότε να με έτσι όπω είναι τώρα τα πράγματα. Στο αλλά η τότε να στο... στην ισοβαθμία είναι από πάνω. Άραστη. Η οποία τώρα να χάνει στην Παρσελόνια. Και η ντερ έχει καταφέρει Tottenham. να χάνει από την Αϊντχόβεν εντό έδρα. Μια φορά πήγε του ίδιου κόλκα. Ποιου? Του Λονδρέζου. Ναι. Ε, τότε να θα περάσει, φίλε, άμα μείνει έτσι. Τ, τ, είναι το θέμα. Πρόστιμο 100.000 λύσει ο Ντιμπελέ επειδή έχει προπόνηση. 100.000 επειδή προπόνηση. Ναι. 100.000. Τον κολλάκι το βάλε σήμερα όμω, έτσι. Μήπω 10.000, φίλε, γιατί το μηδενικό παραπάνω. Mm. Πε αυτό που τώρα στη μάλλον 10.000 ήταν. 100. Τι είναι φίλε 100.000 τα και έτσι προστήματα, όπω λέγανε κάποιοι για, φίλοι. Να σου πω κάτι γενικό, τι είναι για τον Τεμπελέ τα 100 χιλιάρια. Ένα ευρωβουλευτή ρεκόρ στο τρέξιμο. Για να ξεφύγει του πυροβολισμού. Λοιπόν, στο σκηνικό που περιγράψαμε στο ξεκίνημα στο Στρασβούργο. Ναι. Ο Σαλάχ! Ου, τι έχασε μεγάλη εγώ. ευκαιρία για το Δήμο δεν είναι λίγο. Μεγαλώνει το κομμάτι που έχει να κάνει με τραυματίε και νεκρού. Έχουν γίνει δύο οι νεκροί τουλάχιστον μέχρι τώρα και υπάρχουν 11 τραυματίε. Είναι αρκετοί οι Έλληνε ευρωβουλευτέ που ήταν εκεί κοντά. Δηλαδή βλέπω ότι υπάρχουν δηλώσει από τη Βόζεμπεργκ και από τον Κίρτ, ο οποίο είναι ευρωβουλευτή. Το πέτυχε στην παραλία προχθέ. Προχθέ. Ε, την Κυριακή νομίζω. Όχι. Το Σάββατο πότε ήταν. Αυτό κάνουν οι ευρωβουλευτέ. <laughs> ναι. Ευρωβουλευτή, <laughs> αφού. Τελειώσαμε. <σπάει> <σπάει> γενικά έχει κινδυνεύσει αρκετό κόσμο. Ε, υπάρχουν νεκροί, και... υπάρχουν. <σπάει> ε... Να είδε αυτό δεν είναι τυχαίο, φίλε. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγαν όσοι πήγαν ναι, πριν κάμια εβδομάδα και γίνεται ό,τι γίνεται τώρα. Έτσι είναι. <σπάει> Έλα είναι απολύ στην Έλα είναι απολύ. τι, πάσα είναι αυτή, ρε φίλε. Ε, τι να κάνει, Γανίκο, πού να τη βγάλει. Δεν μπορούσε να πάει, ε, πάει, στον ένα Να τελειώσει τη φάση. Ο Βέργιλ Φαντάι. Ποιο ήταν, ο Μέρτεν πρέπει να ήταν. Ο Ντράι. <σπάει> την είχε τη, φάση εδώ, Ντράι <σπάει> Μέρτεν. <σπάει> 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 Η Νάπολη του συνεχίζει να πει χωρί έτσι, εκεί με αυτά τα, τα στροφάκια μπροστά. Τον Παρσελόνα, τον τέτοιο έχει. Ρε, βάλει τον Μίλικ. Αυτό δεν είναι. Αρκάντιου Μίλικ. Αρκάντιο Μίλικ. Δεν είναι να πει ξεκίνημα. Τέλο πάντων. Τι κάνει, ρε. Τι κάνει. Αλλά φεύγει πιο πολύ για δύο μηδέν. Πάμε παρά για ένα. Καλά, ναι, 100%. Έτσι είναι βρώ, με δουλειά, το μιλήσουμε λίγο, μπα Αν και εντάξει, ξαναλέω ότι δεν με ενοχλεί με για τόσο. Λίβερπουλ, γιατί να μην περάσει, φίλε. Λέβαια. Δηλαδή στην Αγγλία φέτο η City κινδυνεύει. Ωραία ταινία, σωστά. Την BMT. Ε, κινδυνεύει να χάσει το γλάθμα, ναι, ε, πλέον. Ναι, ταινία είναι αυτή, όντω. Ωραία ταινία. Τα παλιά δεν έχω δει. Ε, δεν νομίζω να έχει και πολύ ενδιαφέρον. Τα αυτή παλιά είναι, είναι, είναι σινεμά, με το, τον. Το Mad Max, ο Curie το Road. Ναι. Που ήταν πραγματική ταινία. Ναι. Και το σκηνικό που είναι ο άλλο πάνω με τις τις ναι, 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 ναι. τι ηλεκτρικέ κοιτάρε και τι φωτιέ. Το story είναι ότι να είναι, βέβαια. Αλλά τέλο πάντων. Νομίζω είναι πολύ ωραία ταινία σινεμά. Είναι όπω το. Συνηθίζω να λέω πολλέ φορέ. Είναι μια. Μια αρμονική αναρχία και τι μια ωραία είναι. αναρχία. Ναι. ναι. Okay. Όπω είπα, okay. ένα σήμερα, ένα ωραίο. Δεν αυτό. Δεν το... Αυτό Ναι, αρέσει. Δεν, είναι δεν το έχω διαβάσει πουθενά. Ναι, ε, ε, η ησυχία είναι η μουσική τη ψυχή. <laughs> <laughs> δεν μπορώ να μεταφέρω τι έκανα. Ή μάλλον θα μεταφέρω τι έκανα γιατί δεν είναι υβριστικό. Πολύ ωραίο. Έκανα τη γνωστή κίνηση με το χέρι. Παραδέξτε που ναι. κάνουν πολλοί άντρε. Η ησυχία. Ε. Είναι Ενέρευτε ε, ναι, πραγματικά. Η ησυχία είναι Το εις. άλλο, το άλλο, το άλλο βάλε με το Βέγκο. Το... Έτσι, η Λίβερπουλ με το Μανέ, όχι. Έτσι, μπράβο. <laughs> Γιατί ρε, δεν είναι ωραίο. Πολύ βαθύ. <laughs> Είχε η Χρήστο παλιά στο... στι <στισμή> καλέ εποχέ του Θέμου, στι καλέ εποχέ. Που για μένα ήταν από τι κορυφαίε εκπομπέ, άσχετα τι είναι ο Θέμο, έτσι. Yeah. Ήταν από τι κορυφαίε εκπομπέ ever στην ελληνική τηλεόραση. Ζω για την εκπομπή που θα κάνουμε κάποια στιγμή που θα είναι ραδιοφωνικό όλα. Αλλά θέλει πάρα πολύ κόσμο ναι, από πίσω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και δυστυχώ θέλει πολύ επιτελείο. Και δεν έχουμε. Και δεν, δεν υπάρχει. Υπάρχει ίδιο. το μπάζι, δεν υπάρχει. Το και άτομα. όταν λοιπόν ε, ε, λεγόταν κάτι τέτοιο, καλή ώρα, ναι. η ησυχία είναι η μουσική τη ψυχή. Έφυγε από πίσω, έβγαινε ο μαύρο σπίτι και έλεγε. Τι, 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 <σφυλίως> τι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ο μαύρο σπίτι που είναι πολύ Ντίσνεϊ νομίζω ήταν. Ναι, ωραία ωραίο και βαθύρα λίγο. Ναι. Ταλούδα. Αυτό τι... Εγώ για μένα θα γίνω λογοτέχνη. <tạch> <st corps> <Antwort> ναι. Πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο κόσμο κάποια στιγμή, Όλα ραδιοφωνικό. Ναι, ραδιοφωνικό όλα. Το Πριν, οποίο να ασχολείται και με τα ραδιόφωνα. Σκέψου πόσο ψωμί έχει κάθε μέρα. Να κόβουμε από τα άλλα ραδιόφωνα για να τα παίζουμε εδώ. Όχι μόνο από τα άλλα, και το δικό μα. Γιατί αυτό δεν κόβουμε. Κοίτα, θέλει ένα άτομο μόνο να το για αυτό. Τι ένα ρεπλάκα, κάνει. Καταρχά θέλει σίγουρα. Τέσσερι, πέντε να ακούνε τα δεκαριά άτομα για να ακούνε ναι. με βάρδιε. Ωραία. Και όχι μόνο να ακούνε, να έχουν και την αντίληψη να πούνε ότι όπα, αυτό ήταν τέτοιο κόφτο. Καταλαβαίνετε. Ναι ναι, 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 Και τα 10 που λέω είναι λίγα. Τα πολύ 10. Εφαιρθεί. Από όσο ξέρω, από όσο ήμουν στο ράδιο Αρβίλα. Που δεν υπάρχει. Είχα εφαιρθεί. γνωστή μου που δουλεύει. Είχε σίγουρα 20 με 25 άτομα που κάνανε αυτή τη δουλειά. Είχε πολύ. Έτσι. Γιατί δεν γίνεται, Ρεφιλίπλα, 23-24ωρο. Θα, θα επιστρέψει, λέμε, ο κανένα του χρόνου. Ναι, με ράδιο αργούλα πάλι νομίζω κούρασε λίγο. Υπάει, ή στην ΕΡΤ λέει κάτι υπάρχει, άλλο. Ι στο άλλο, Sky, Όχι με αυτό. Ναι, ναι, εγώ το είχα διαβάσει. Απλά. Όχι ράδιο αργούλα, κάτι άλλο. Είναι ελληνικό, ωραίο είναι. Ε, ρε φίλε, κούρασε. Α, με όχι. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που πετάνε, 10 χρόνια το έκανε. Φτάνει. Πανελληνική δύναμη ήταν το ραδιο αργούλα. Τραγικό. Στην αρχή είχε ενδιαφέρον, ναι, ήταν κάτι ωραίο. Διαφορετικό. Ε, μετά. Εντάξει, μια, δύο, τρει, Τα ίδια και τα ίδια. Οκ. Okay. Θα ξεχάσω εγώ το θελικό βίντεο με την Έλενα. Ε, την Έλενα Πούτσι. Η Έλενα Πούτσι. Ξεχνιέται mm -hmm. εκείνο. Εκατό τα εκατό. Και το βίντεο, όσο και να το δω, κάθε φορά μπορεί να λιώρω στο γέλιο. Ναι. Και... Από τη γνωστή οικογένεια του. Των... <laughs> ναι. <laughs> Μα να πάω φυλακή για μία Πούτσι. Που <laughs> έλεγε. <laughs> Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλε. Καλέ μου φίλε. Φεύγουμε τώρα, άντε. Ναι. Να το κλείσουμε από τώρα στο μαγαζί. Φίλοι. Όχι, έχει ακόμα 45 λεπτά. Έχω αρχίσει Μην να, να κατάρρευε. Μείνε στο σοβιαστικό. Γιατί σε κουράζει άλλο το απόγευμα. Ε. Τι, ε. Σε κουράζει άλλο το απόγευμα. Ξέρω, όχι εντάξει. Τι γίνεται, δεν έχω καταλάβει. Ξέρω, είμαι λίγο σε μια δεμή κατάσταση σήμερα. Γιατί. Αύριο α πούμε θα έχω την Πούντου, θα έχω εσένα. Ήδη ε, ε, θα... σήμερα έχει κρύο φίλε. Είχε, Είχε... αρκετό κρύο σήμερα. Ε... Και έναν αέρα από το πρωί που δεν τον λε αέρα, αλλά δεν τον λε ότι δεν φυσάει κιόλα. Αχελία του. Ναι. Και έτσι θα πάμε τώρα αυτέ τι μέρε από, από, καιρό. Έτσι λένε. Έχει αρχίσει να επηρεάζει με αρκετά ο καιρό, φίλε. Να ξέρει, δεν ήμουν παλιά έτσι. Εμένα με έχει πει εργασία. Καλά, και, και αυτό πονάω. έχει να κάνει, ναι. Και αυτό έχει να κάνει. Ξυπνάω με πόνου. Αυτό σου λέω ότι ξύπνησα σήμερα και μου και με ενοχλεί από το πρωί. Μπορεί να παίζει για αυτό το ρόλο του. Ε, την κάνει πέντε τρίπλε, θα τη χάσει, βλάκα. Ε, την γύρισε. Καλά την έκανε. <στονίκηση> Αλλά χάθηκε. Ε, Κόρνερ έχει η Νάπολη. έχω έχω αρχίσει να επηρεάζομαι από τον καιρό. Ε, δε τώρα δεν Μαλί εκεί πέρα το φρίδι βγαλμένο. Ο Ισπανό. Ισπανό εξτρέμ πρέπει οι Ισπανοί εξτρέμ να χαθούν από προσώπου γη. Τι τίκε. Είναι όλοι μια κοψιά ίδια, όλοι <laughs> το ίδιο μαλλί, όλοι κοντοί, όλοι gay friendly φάτσα. Εντάξει. πρέπει <laughs> να κοπούν. <laughs> ναι, δεν είσαι εδώ τώρα, δεν Τα ίδια. Ναι. Τόνι Κάλβο, ρε φίλε. Όχι, δεν είναι όλοι. δεν είναι οι ίδιοι. Τάρα ο Κάλβο. Όλοι ρε, οι κοψιά. παιχτάρα. Τρομερή καριέρα. Εντάξει. Αδικήθηκε. Αδίκη στον εαυτό του. Ναι, αδίκη στον εαυτό του. Οπα! Έχει αρχίσει λοιπόν να επηρεάζει ο καιρό στην Κοβαδόπουλη ψυχολογικά. Δηλαδή, α πούμε την Κυριακή, όταν ξύπνησε, θα ξέρει και έλεγε: Α, δεν έχω να κάνω τίποτα σήμερα, ναι, μήπω να κάνω τίποτα. Ξέρει να πάω για κάνα καφέ, καμιά βόλτα, κάνα φαγητό. Με το που είδα τον καιρό, πω, πω, φίλε, μια σαπίλα. Δεν ξέρω γιατί. Ε, αντίστοιχα, με επηρεάζει όταν έχει καλό, έτσι. Δηλαδή, να πει ότι, α, ωραία, που, μέρα έχει σήμερα, πάμε έξω. Κεφαλιά του Φερμίνου στην, στην αγκαλιά του ω Σπίνα. Ο Φερμίνο, φίλε, είναι σίγουρα Βραζιλιάνο. Πού είναι τη φιλή στον Ρωμά. Ρωμά. κλασική φάτσα. Και υποθέτω μια φωτογραφία του που έχει ανεβάσει στο, είχε ανεβάσει στο Instagram. Φορούσε και δύο σκουλαρί και έτσι εδώ μεγάλα διαμάντια. Και ήταν ρε φίλε. Ντάτσουν. Όχι. Όχι είναι πολύ γαμμα. Σαν... Είναι σαν ναι. μια γυναίκα με κοντό μαλλί. Είναι πολύ ναι, ρε Μέρεση. Είναι λίγο δεν τροποταμάρα. δηλαδή. Ε, ναι, ρε, εύκολα εύκολα ναι. ναι. Εύκολα παοκτσάκι. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό είναι παοκτσάκι. Οπα. Είναι λίγο γυναίκα. Έχει γυναική χαρακτηριστικά, ρε φίλε. Ο Φιρμίνο. Τι ωραία που το είπε για να μην ξεφύγω, ε! Ο τι θα ήταν, πιστεύει. Τι εννοείται, θα ήταν. Αν ήταν ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Η Ρακλής. Λες, Λε. Λόγω βάσκε με το μαλλί. Ναι, λίγο το μαλλί. Όμω. Να τρώω ξηρού καρπού. Ναι. Σε βάσκε, πέστε λίγο κάτι του παιδιού, να μην τρώει τώρα γύρου και τέτοια εκεί πέρα. Ναι, ναι. Να τρώω ξηρού καρπού. Το είπες oh, εξέρω, is... Σε ξέρω, ξέρω παίκτη αυτό και course, μοσχορ, πούνε, no. <laughs> <laughs> oh, ο Σκούφο. τη τρίπλα είναι εχθρό. Μένα ο Ποντίνο του Παχτακόρ μου είχε πει. Άρα αυτό ήταν άστο. Πού είσαι, Κιλονάρα! Καταπληκτικά <laughs> το έκανε. <laughs> ο Φαντάκ τι θα ήταν. Ο Φαντάκ με αυτό το μαλί δεν ξέρω, φίλε. Αυτό νομίζω ότι κοιμάται το βράδυ με φιλέ. Έτσι πω το έχει το μαλλί. Ναι, ναι. Φορούσε οι γιάδε οφιλέ, έτσι το λέει κιόλα. Όχι οφιλέ, μία λέξη. Να βάλουμε τον φιλέ ξέρεις, που βάζουν στο μαλλί για να το κρατάει έτσι φουσκωτό σαν φαρίνα Ο Μανέ θα ήταν από πόντου. Γιατί. Δεν ξέρω άλλο πίσω. Ο, ο Μίλνερ έχει πολύ ποντιακό κεφάλι. Αυτό αυτός δεν θα ήταν από πόντου. Ο Χέντερς ήταν αργιανός. Χίλια τα θυμάμαι. Φατσικά. Ναι ο Χέντερς όταν ήταν αργιανός. Δεν θυμάμαι πολύ φατσικά. Αλλά ο Μίλνερ είναι πολύ πολύ ποντιακό κεφάλι. Ναι. Ποιο δεν έχω ο Ρόμπερτσον θα ήταν κακλιδέα, 1100. Oh man. Φύγε <φυ> τον ωραία πασα. Αλλά ήταν λίγο πιο αυτό σαν ξεκάθαρα. Γιατί επειδή είναι κλαρινό. Ε, ε λίγο κλαρινό, είναι, ναι, 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 ναι. ναι. Ε, και αυτό ήταν ένα γερμανό. Ποιο ήταν ο ο Άρνολτ. Αυτό θα ήταν. Αυτό που λε φατσικά του χαίρω καν, ρε, φίλε. Έτσι που του λε τώρα. Πρέπει να του δω μέσα στο παιχνίδι να. Ε, να ε, κάνει αυτό, πλάνο αυτό, για να αυτό το πα τη συγχαίρει, Νίκο. Ε, τι να κάνουμε, ρε Παπαδόπουλε, δηλαδή. Δεν προλαβαίνουμε. 24 ώρε έχει μέρα, sorry κιόλα δηλαδή. Πήγε φαντάρο Πήγε φαντάρος μέχρι τότε με την μπάλα. Μια χαρά κομπλέ. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Γύρισε μετά, Νίκο, να λαμβάνει τον μπάσκετ. Ε, τι να κάνουμε, ρε φίλε, δηλαδή. Και δεν δέχτηκε, ρε φίλε. Γιατί εκεί είναι το μέας μα, όπω καταλαβαίνει. Το περοκάμα το αβγεί. Ε, βέβαια. Τι να Μπάλα δεν μα δέλανε. Πολύ ήταν στην μπάλα, φίλε. Μα έφα... Μας έφαγε το, το του Open TV. <laughs> <laughs> ε, ο Ρώπες είναι κακλίδια 1000 δεκατό. Καγεχόν, Παναθηναϊκό. <laughs> <laughs> Παναθηναϊκό. Πράσινη λαγή για <και> τον Κωνσταντζάκη. <laughs> <laughs> Αυτή η Ισπανία είναι όλοι οι ίδια κοψιά, ρε. Η ίδια. Η οι ίδια κοψιά. Και σκέψου πόσοι άλλοι είναι που δεν του ξέρουμε, παίζουν να ξέρει σε κάτι Λεβάντε, ε, κάτι χειρόνα και κάτι τέτοια. Που είναι όλοι εξτρεμ, όλοι κοντούλιδε με το μαλλί πάντα τρέντι, όποιο είναι τρέντι ανα, yeah, ανέποχη. Ενίοτε και με βαμμένο μαλί εννοείται. Έτσι λίγο γκρι, λίγο γαλάζιο, λίγο ξανθό, λίγο τέτοια. Φρύδι βγαλμένο, Εντάξει, και κάτι του βλέπει εκεί πέρα. Μίξε τρε, παιδί μου, πώ θα σου πω, Όλοι οι ίδιοι. Παράδειγμα, κάλβο α πούμε είναι μια, χα... μια χαρακτηριστική κοψιά. Και εκεί τρίπλα, όλοι τσίκι τσίκι και ο Γκαρσία είναι μια ζέστα. Ε, Ισπανό είναι ο Ματέο Γκαρσία. Αργεντίνο, ένα Καλά, αυτό δεν είμαι σίγουρο. Ο Ματέο, Ματέο, Ματέο Γκαρσία ο... ο... έχει δανεικό στον Άρη. Ο... Καλό σουτ. Καλό σουτ. Δανεικό είναι, ναι. Δανεικό, ε. Αργέσαι αυτό το παιδί. Αν και τελευταία τον βλέπω είναι λίγο. Είναι ναι, καλά, Έτσι, εντάξει, φυσιολογικό είναι. Κάνουν κοιλιά, εντάξει, δεν κάνει εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Την κάνει και αυτό. Απλά το, το, το δυστύχημα για τον Άρη στην περίπτωση του Ματέων δεν έχει να βάλει να πει του. Ναι, ε, δεν ε, γιατί είναι. δεν έχει ρε φίλε, δεν έχει Η άλλο εξτρέμ. Θα πάσει αλχημίες. Πάολο Κόλιο, αλχημιστής. Μπορεί. Πα... Τι εννοεί, δηλαδή, να βάλει Ψάβος το Σάββας με... Μενέ... ο αλχημιστής. Το Μενέντερ α πούμε, που, που μπορεί να παίξει όλη την πλευρά. Κάτσε δεν έχει άλλο εξτρέμ για να ανταποκριθούμε. Παίζει ο Μπρουνο Γκάμα. Παίζει ο. Είταξε, ο Γκάμα Ματέου Γκαρσία. Ωραία, Ματέου, Άλλη μετά τι. Τη... Ματέου. Ο Ματέου. Ματέο, δεν τον λένε. Ε, μπορεί να παίξει στην πλευρά. Ο Ντιγκίνη, αλλά το βάζει στον άξονα. Ε, Άλλου δεν έχει, ρε. Έχει Κάναν εκεί από εδώ. Πα. Α, όχι, έχουν βγει αυτή. Έχει βγει αυτό. Δεν έχει. Κακό αυτό, φίλε. Θε να εξτρέμ τότε. Έχει τον το Βίτρο, αλλά δεν είναι το παιδί. Πέτρο Βίτρο, δεν τα λέει το παιδί αυτό. Έχει παίξει αυτό, πρώτο φάτο Μόνο στο κύπλο τον έχει βάλει λίγο ρέγα με τον Αίτσο. Τι ε, με την ΑΕΚ. Συνειδιοκτησία με την ΑΕΚ, να το σκάνδαλο. Δεν το ήξερα, βγήκε θέμα για την εκπομπή. Τι είναι η συνειδιοκτησία με την ΑΕΚ, Νίκο Παπαδόπουλε. Έχει αγοράσει ο Άρη σε ποσοστό το δικαίωμα Δηλαδή έχει, ξέρω εγώ, το 70% ή έχει το 30% Άρη. Ε, Άρη, γι' αυτό τόσο, ρε φίλε. Να τη φτιάξει που Λίβερπουλ, χάνεται. Πάμε το 30% των δικαιωμάτων που έχει. Δεν είχαμε το 100% ποσοστό, νομίζω 50 50%. Αλλά είναι μορφή το παιδί. Άρα θα πάρει εξτρέμιο Άρη τον Ιανουάριο. Βασικά θα πάρει παίξω τώρα στην Ιανουάριο να μείνουμε εκεί. Θέλει. Α, okay. Το θέμα είναι να θα βρει. Πόσους παίχτες θέλει. <χι> πόσους έχει ανάγκη ή πόσους... πόσους ρε παιδί μου πιστεύεις ότι μπορεί να πάρει. Άντε να το πω έτσι. θα πάρει πολλούς. Αν πάρει δεν θα πάρει πολλούς. Θα πάρει νομίζω δεν θα ξεπεράσουμε τις τρει μεταγράφες. Ένα σε κάθε θέση, σε κάθε... Δηλαδή ξέρω εγώ άμυνα κέντρο επίθεση ή όχι. Μπορεί να είναι και μία. Ένα επιθετικό θα πάρει Ένα, μπορεί να είναι ένα φόρ και ένα διαμητική. Στο Γιουνέι τον έχει φάει. Σου έχει βάλει έξι γκολ, έχει χάσει τα πέλα, τον έχετε φάει. Τελείω. Δεν τον έχω φάει. Κατάρα έχει φάει γι' αυτό. Δεν τον έχω φάει. Εγώ, τι? εγώ, ξέρει τι, δεν θε το στυλ του Γιουνέι. Μια χαρά, πιστεύω να τα ακούει κουμπάρο του αυτά. Μια χαρά είναι. Δεύτερη λύση. Α, όχι, έχει και από και ο Άκπον. Καλό είναι, ρε φίλε. είναι. Δεν σου λέω ότι είναι κακό. Ο Γιουνέι είναι καλό <στοί> αν τον αξιοποιήσει με τον τρόπο που πρέπει. Τα έχω πει χιλιάδε φορέ. Ο Γιουνέι δεν είναι εσύ με. Μα χωρί μαλλιά στη γλώσσα. γλώσσα. Εντάξει, είναι φορ περιοχή τώρα εσύ μπορεί να βγει στην αγορά και να πάρει ένα πιο συμμετοχικό φόρ. Εντάξει. Μη συμμετοχικό, ίδιο, συμμετοχικό Άντρο, λίγο, λιανάς, που που είναι ο Παπαδόπουλο. Κάνει το λίγο λιανά αυτό που θα, είναι άμπαλι. Πού θα κρατάει μπάλα, πού θα γυρίσει, πού θα κουβαλάει την μπάλα. Έτσι, πολύ βασικό. Θα, πάει, θα, θα πηγαίνει και στο ένας, ένα μένα, δηλαδή. Θα, μπορεί, μπορεί να πάει και στο ένα εναντίον ενό. Θα είναι πιο γρήγορο. Πιο φόρ. ο Γιονέ δεν έχει ταχύτητα. Ένα στυλ κόκε. Περίμενε. Ένα στυλ κόκε τι εννοεί. Ένα στυλ μπομπαντίγια. Όχι, ρε, σύ, ο Μπομπα δεν ήταν τέτοιο. Ήταν εθυρίο. Ναι, αλλά δεν ήταν περιοχή μόνο. Ο Μπαντίγε ναι, 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 έπαιρνε, την μπάλα λίγο πάνω από το κέντρο και την κουβάλλει μόνο στο μέχρι την περιοχή. Γιατί 200 κιλά, γι' αυτό. <laughs> 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 δεν δηλαδή, την έπαιρνε εύκολα, αλλά δεν την έβαζε μέσα. Κατάλαβε, ωραίο σου. Θε ένα ρε παιδί μου, πιο ένα διαφορετικό. Σαν το σαν ποιον τώρα, προσπαθώ να σκεφτώ έναν τώρα αυτό. <laughs> σαν ημετέριο. Θέλει έναν σαν. <laughs> τον Καρέλι. Τον καλό, όχι αυτό που είναι τώρα στον Πάοκ. Ναι, μια τέτοια περίπτωση. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, ναι. Το δίνετε. Δανεικό δεν είναι παίξ του Πάοκ. Στον πάγο αγωνίζοταν Νικόλ από την. Και δεν θα αποκτηθεί νομίζω ολοντέ. <laughs> Καλά, δεν το ξέρω ποτέ πώ πάει μια χρονιά, φίλε. Γιατί το παιδί πέρσι είχε, είχε πολύ δύσκολη σεζόν. <laughs> με τρευματισμού <laughs> και αυτά. Εμένα πάντα μου άρεσε αυτό. Πάντα μου άρεσε. Απλά. Τα παιδιά του. πέρσι ήταν το... πολύ καιρό εκτό από... από την αγωνιστική δράση, οπότε ξέρει, δεν πάτασε να κουμπί. και. Τα ξαναπήρες. παιδιά του, εν τέλει, προοδεύουν. Ναι, και επίση είναι σε μια ομάδα στην οποία δεν έχει χρόνο συμμετοχή. Ε. Δηλαδή, ένα παίκ που είναι εκτό, να πω λίγε προχθέ για τον. Πε τον Νότο Μαρτρτίνεθ. Μακτίνες. Έμεινε ένα χρόνο έξω mm. ο, ο Καρέλη. Ήρθε στον Πάοκ για να βρει χρόνο, ξέρω εγώ, πάντων να, να, πάει κάπου αλλού. Είναι ο Πρίγιοβιτ εκεί. Είναι ο Άκπο μου πίσω. Δηλαδή. Τσούπα. Είναι τόσο εύκολο. Τσούπα. Και ο για να παίξει, βλέπει. Πρέπει να πέρασ, πέρασαν πέρασε δύο-τρει μήνε για να βρει ρόλο σιγά-σιγά. Που για τον επιθετικό ρόλο πάντα είναι δύσκολο. Γιατί αν σε βάλει μια-δύο-τρει φορέ και δεν βάλει γκολ θα πούνε εντάξει, οκ, okay, δεν μα κάνει. Ή τέλο πάντων δεν μπορεί να βοηθήσει τώρα για παράδειγμα. Που Δεν το μπο... Τον κόλ Βαδόπουλε. Δεν μπορεί <Λίγογο αδόπουλε, ξέσαι Δεν> το παλικάρι. Πολλέ φορέ είναι και θέμα τύχη. Ξεκάθαρα. Πέρα από όλα τα άλλα. Λοιπόν, η Λίβα που είμαι στην περιοχή βγαίνει καθώ διώχνει ο παλικάρι στην Άπολη και Δεν φωνάζει ο <ως>, Σπίνα <Δεν> έξω, έξω όπω κάνουν όλοι τα μεταφράγια σε αυτέ τι περιπτώσει. Στο 66 είμαστε. Κάτσε εδώ με την κίνητα και στα άλλα παιχνίδια. Παραμένει το 0-0 στον Μπριζ Ατλέτικο Μαδρίτη. Παραμένει το 0-1 στο Μονακό Ντόρτμουντ. Αν μείνουν έτσι τα πράγματα, το μόνο που αλλάζει σε αυτή την κατάσταση είναι ότι η Ντόρμουντ γίνεται πρώτη και η Ατλέτικο περνάει δεύτερη. Παραμένει το 1-0 στον Μπαρσελόνα Τόδενεμ, παραμένει το 1-0 στο Ιντερ Αϊντχόφεν, στο 66. Αδιάφορο παντελώ το παιχνίδι για την Αϊντχόφεν. Η Ιντερ θέλει ισοπαλία η, η νίκη, αν μείνει η ήττα τη Τόδενεμ στο... στο... στη Βαρκελόνη, αλλά καταφέρνει να είναι στο 0-1. Μήπω, λέω, μήπω, Χρήστο, να, το φύ... να φύγουμε από το Λίβερ Μπλουνάπουλ και να έχουμε λίγο. Από όλα εικόνα. Στο ένα. Στο λεπτό προ λεπτό, λεπτό, να έχουμε εικόνα από εκεί γιατί παίζονται πράγματα. Το γιατί είμαστε άλλο... ευθεία τώρα. Και στον άλλο όμιλο που είναι εκεί, εκεί. Ωραία. Και στο GNTM παίζονται πράγματα. Και στο GNTM το οποίο έχει αρχίσει, φίλε. Τι Σκίτσκο. Σκίτσκο. Έτσι λέγεται. Η, <laughs> σκίτσκο η, μου, η μου το παιδί μου. Α, σήμερα, λοιπόν, η αυτή είναι η μου λείπει το παιδί μου. Ναι. Λοιπόν, ε... λοιπόν, μένει η Τέσσερι Βλέπω Καζαριάν.

<laughs> ίδια είναι, ρε, ίδια. ίδια. Έλα, ρεύει. Έλα, ρε, Όχι, δεν πρέπει να φας την Εβίκη. Βίκυ, όχι την Εβί. Φώναξε την Εβί. Η εκπομπή είναι ξεκάθαρα υπέρ τη Εβί. Οπα, οι τρει κατεβαίνουν κάτω. Έλα, Ρεβίκη, τώρα μην Κάτι τη φάσει. Έλα. Όχι, Α, τώρα. και αυτή μπορεί να φύγει. Ε, αυτή λέω ότι θα φύγει. Α, αυτή, αυτή σου λέω ότι είναι ίδια με τον, με τον Ice Age, τώρα δεν θυμάμαι πώ το λέγανε. Ε, το ε, κράτο το του Μπράβο, Πάμε ένα βήμα <σχετί> ακόμα για <και> το τελικό κορίτσι. Λέει Κι κιόλα, είμαι μόνη μου, έχει φύγει η φίλη μου. Ναι, ναι. Και δεν είναι ένα να σε παρηγορήσει, Ρέμπι, <σχετί> πέρα μέσα. δεν είναι <σχετί> ένα. Δώσε μα τη Μαλή έχασε ποιο η τότε να Το ένα σε Και χθε έκλαιγε αυτή. Τι να κάνει Είμαι μόνη μου. Δεν Και έφυγε μου. Και πήγανε εκεί πέρα, του να του την λίγο σίγουρα κάτι Ακόμα και πιο σκληρέ γκόμενε, λίγο εκεί πέρα δηλαδή, θέλουν ρε παιδί μου. Η κάμερα μαν δηλαδή σίγουρα έχουν παίξει μπάλα εκεί ναι, μέσα. Χίλια δηλαδή. επάνω τη, ναι. Μπράβο. Αγάπη μου, εντάξει. Κιλάρες, μπορείς... κιλάρες, κιλάρες αδιάφορες, θα φίλε. Οι άλλοι είχε πέσει κάτω στα πατώματα και τίποτα. Αδιάφορες. Πεθάνουμε δηλαδή. Και μετά ότι... την κράζανε και την άλλη που πήγε ότι και καλά ρε παιδί μου ότι... Μα καλά δεν είναι το να μιλάς μαζί της και να πηγαίνουμε μαζί γιατί κλαίες. Ούτε το πειρετό. Δηλαδή κλαίρες οι άλλοι, δηλαδή. Έλεος, δείξε λίγο ήκτο. Ούτε το πειρετό τους δεν Ε. Πραγματικά. Που εγώ, ρε, φίλε, Εντάξει, γενικότερα θα, θα με έλεγα ότι είμαι λίγο ανέστο, αλλά όταν βλέπω κλάμα από οπουδήποτε <Πιστεύω> με πιάνει κάτι. Έτσι. Έτσι. Όπω περισσότεροι άνθρωποι πιστεύω. Για να δούμε λίγο παντόβλο κορυφών τη γωνία. Λε να φάει τη Ρονάλντο. λοιπόν, είναι η ποδοσφαιρίστρια αυτή τη στιγμή, οι τελευταίε δύο και οι άλλοι που είναι το Ice Age το ίδιο. Κάτσε λίγο να δω πώ το λέγανε, ρε φίλε. Η Εβελίνα Σκίτσκο. Εβελίνα Έτσι λέγεται. Λοιπόν. Σκίτσκο. Μου, κάτι ε. κρατάει από κάτι αρμενό λευκόρο Και νομίζω ότι είναι και η Κύπρια. Νίκο Ναι, 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 ναι. Τι πίθετο είναι αυτό. Ε, έχει πολλού ε, Αρμένιου ναι. στην. Ε, κάτι τέτοιο τώρα και. σου λέω, ναι. Λοιπόν, κάτι λέει και προσπαθούμε να διαβάσουμε χίλια γιατί δεν έχουμε ήχο. Εγώ πιστεύω θα φύγει αυτή. Δηλαδή είναι πραγματικά η ίδια με εκείνη. Έφυγε, έφυγε, έφυγε. 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 Νομίζω έφυγε. Περίμενα και δεν έφυγε. Όχι, ρε, περίμενα ακόμα. Ένα-δύο η τσερβέρα σβέστα έχει κάνει το μεταξύ νωρίτερα. Μη βιάζεσαι. Να τη, αυτή εδώ είναι. ίδια, ίδια. Ε, είναι ίδια. Δεν είναι φοβερό. Είναι ίδια, όντω. Άντε, ντε. Κορυφώνεται η αγωνία. Και στο Champions League φυσικά. Βεβαίω. Μεγάλη φάση για την Παρή. Στο Βελιγράδι με τον Καβάνι. Ένα-δύο έχει γίνει εκείνο. Μείωσε ο αστέρας. Που κάποτε ο Άρη 3-0 εδώ πέρα στο Βικελίδη. Σάκη Δύο γκολ βέβαια. Γκολ η ντερ. Ένα-ένα. Έξι άλλοι πανηγυρισμοί. Για να δούμε τώρα λοιπόν. Πάμε στο Τζέπε μεατσα Ένα λοιπόν εδώ η με τον Πέρισιτ uh, να έχει σοφαρήσει. Με τον Ικάρντι uh, να έχει σοφαρήσει. Μάλλον. Ε, για δείξε. Άντερ, παιδιά, μην μαζί. Ποιος <laughs> το μαζί. Ποιο το εβαλε ενα λοιπόν. Εσύνη. Και ο ο δεν κάνει δύο μεταξύ. το αυτός. Ναι. Που πήρε στη γυναίκα του Μπέντλιδορ. Στη Γουάντα Ναρά. Στη Γουάντα Ναρά. Που την έφαγε από τον συμπέκτη του. <laughs> Που είναι και ατζέντη του πλέον, έτσι. Καλά, από γυναίκα του. Ε, αυτή την έχει κάνει λαχείο τελείω. Λέει ο άλλο. Ε, στη δύση του είναι, εδώ πέρα αυτό έχει ψωμί. Ε, Πώ θα το δώσει τέτοιο γκόντρε τότε να τον oh, ρίξει η Αϊτχόβεν τώρα δηλαδή. Στην πλάτη. Ένα ήταν μέσα στην περιοχή με τρει αμυντικού. Στην πλάτη. Λοιπόν, ο Ρονάλντο έφυγε. Όχι. Όχι, πρέπει White's να είναι. Ο Ice έφυγε. δείξε φιλάντε. Δεν παίζει ο Γιώργη. Τι δεν παίζει ο Γιώργη, δεν παίζει ο Γιώργη. παίζει Α, ναι, στο άλλο. Τι να δυναμώσω το άλλο, έχει κορυφωθεί η αγωνία. ποια έφυγε. Λοιπόν, παίρνει. Έφυγε, αυτή. Ο Ρονάλντο ο oh, oh, Περίεργο. <laughs> ρε, φαγώθη ο Ρονάλντο. Πρέπει να φαγώθη ο Ρονάλντο. Μιλάμε για α, α, μεγάλο shock. Наж는, σοκ. Θα τη δούμε αύριο στη φορία των Κούκου. Μιλάμε για μεγάλο σοκ. 16 Μπαρσελόνα, 8 Ιντερ, 7 η Τότσεναμ. 2 η αυτή τη στιγμή που είναι τα αποτελέσματα. Θα σου φαρίσει τότε να Το βάλε. Στο λέω τώρα. Αποκλειστικό. Και να περάσουμε πρώτη εδώ. Πρώτη Πάει ο Ρονάλντο. Έμεινε η Ice φίλα. εδώ. Πώ. Αδερφέ, αυτό είναι σκάνδαλο. Όχι, καλά έκανα, τη φάγα, εντάξει. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν την ήθελα την Ειρήνη 19 ετών. Να σου πω κάτι, φίλε, είναι άγευστη, άχρωμη, άοσμη. Αλλιέρα, θα πρέπει να ε, Τι έτσι είναι, κατά 19 χρονών, ρε φίλε. Εντάξει, 19! Mm. Έχουμε εδώ πέρα σε λίγο τη φιντάλια 18 χρόνια. Όντω, ευγευτή. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα. Έτσι κάποιο μου... μου... πει κάποιοι δεν πάω σε διάλειμμα να καταλάβω ποιο έφυγε, να αφού τη βλέπει. Κάτσε να πω στο Twitter, Έχει κάτσει με τη. Με τη. Με τη Σίτσκο, πώ τη λένε. Σίτσκο τη... <laughs> να πούμε και, και συζητάνε. Ωραία mm. yeah, και αυτή, δεν είναι άσχημη. Όχι, δεν είναι άσχημη. Η Σίτσκο, πώ τη λένε. Λοιπόν. Έλτα τσάου, Ειρήνη τσάου, έλτα τσάου, τσάου, Η σιγουριά με έφεγε σοφή κουβέντα δεν Πάλι κάτι μόνος κάτι, τελειά, πάλι μόλι κάτι. Ναι, ρε. ένα δεν θα να σε παρηγορήσει, κοριτσάρα μου. Ένα ένας δεν ένας έρχεται να σου πει γιατί κάθεσαι μόνος Πάλι μόνη σου. Αχ, ρε, αχ, ρε, αχ ρε. Πολύ ωραία η ευεφία. Είναι ωραία, φίλε. έχει, ωραία. Έχει, μια φιλικότητα θα έλεγα. Είναι, ρε, παιδί μου. δεν μπορώ τη... να πω τη Και έχει αυτή τη φάτια του... τη, φάτια. τη φάτια. του καλού κοριτσιού. τότε να μου. Τι έβγαλε όλο, πώ Πάνω στη γραμμή Πάμε, παιδιά, θα μας πει ποιο έφυγε, γιατί δεν έχουμε καταλάβει. Πρέπει να φύγει. Πάλι και δε, πάλι μόνη τη κάθε αυτή. Δε, είναι οι δύο. Τέσσερι πίσω, μόνη τη η Εύη. Δε, Άρε. Ναι, ρε. Τι γίνεται. Διπλή αποχώρηση είναι η κόπα που διαβάζω εδώ στο Twitter. Διπλή και η δύο. Σκάνδαλο, και οι δύο. Και οι δύο? Πόπο, σοκ. Πόπο, πάλι. Σοκ, ήταν δίκιο, έγινε πράξη η γραφή. Άικη ice age. Πόπο. Μιλάμε για μεγάλο σοκ τώρα, έτσι. Κάτσε λίγο να, να μιλήσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με Champions League. Ωραία. Στο 75 και 76 είναι όλα τα παιχνίδια. Πάμε break, λοιπόν, μπρίκ, πάμε μπρίκ. και επιστρέφουμε. Λοιπόν, είχαμε διπλή αποχώρηση το GNTM. Ε, τι. Α, είχαμε διπλή αποχώρηση το GNTM. Έτσι, επικοινωνήσαμε ανθρώπου που έχουν ήχο. Από το ένα εκ των δύο τηλεοπτικών σταθμό του κύριου Βαρτινογιάννη. Και η Έλντα. Και η Έλντα και, και, η Ειρήνη Ερμίδου λοιπόν. Και η Ειρήνη Ερμίδου λοιπόν. Και ο Ice και ο Ρονάλντο. Και ο Ρονάλντο. Αποχώρησαν. Τον... Και... Έτσι. Και έτσι έμειναν πέντε. Ναι, δε Λικό... δεν ξέρω ξέρουμε τι σημαίνει αυτό βέβαια και τη συνέχεια του, του GNTM. Ναι. Επίση, δεν έχουμε και ήχο για να ξέρουμε τι ακριβώ έγινε. Λε να το κάνουν το live. Δεν ξέρω αν θα έχει live κιόλα. Αλλά τώρα πρόσεξε. Την άλλη εβδομάδα είναι Δευτέρα, Τρίτη ώρα. Μετά είναι τα Χριστούγεννα όμω. Δεν ξέρω. Μήπω τελειώσει δε. την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω. Δε ξέρω. Μήπω είναι ηλική πεντάδα. Μπορεί. Δεν το, δεν το, ξέρω. Δεν, 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 δεν. Λοιπόν, δώσε λίγο ενημέρωση για την κοινότητα τη σε παρακαλώ. Στο Τσάπερ λοιπόν, <laughs> καλέ μου φίλε, καλή μου φίλη. Έχουμε και λέμε έχοντα μπει στην τελική ευθύνη των αγώνων. Στο 80 είμαστε στο Βελιγράδι, Τσεβέρνα Σβέσντα, Παρίσι Ζερμέν. 1-3 έπαιρνε από λίγο με γκολ του Μαρκίνιο. Η τότε να μου βλέπω τι βγάζει μια βουλίτσα. Αλλά δεν έχουμε, δεν θα πήγαινε στο Καμπ Νούρε, φίλε. Γκολ για την Τότεναμ, ένα-ένα. Με ένα, λοιπόν. Με το Χάρι Κέιν. Στο 85. Αν μείνει έτσι η κατάσταση. Μένει εκτό ίντερ. Εκεί είναι έξω ίντερ. Με ίδιο αποτέλεσμα, μένει έξω ίντερ. Ισοφαρίζει το Τότεναμ, ένα-ένα στο 85, λοιπόν. Λίβερπουλ Νάπολ, 1-0 Με το τέρμα του Μοχάμετ Σάλαχ. Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο. Μονακό μπορούσε μπορούσε 0-1 ένα από τα ξεκινήματα, δεν κουνιέται φίλο εκεί πέρα. Μόλι τώρα Μπαρσελώνα Τότεναμ, ένα-ένα στο Καμπ Μπρίζ Ατλέτικο 0-0 εκεί δηλαδή είναι ύπνο βαθύ. Μπρίζ Μόουρα την, ε, Το γύρισε με έκανε ο Κέιν, γιατί ο, Μόουρα δεν σε θέσει. φορ. Και Ιντερ Αϊτχόφεν παραμένει το 1-1 πριν από λίγο Θυμίζουμε ότι σοφάρισαν οι Μιλανέζοι. Ο καταφέρει. ωραίος καταφέρω. Μιλανέζος που έλεγε yeah. και στο Βότρα Πορτοκάλι, όπως το λέτε τον ηθοποιό, ο Ρένος ο ωραίος Μιλανέζος. <laughs> <laughs> λοιπόν. ε, ο Λούκας Μόουρα Γκολ πρόκριση πολύ πιθανό για του Λονδρέζου. Μένει... Πόσο μένει στο Μιλάνο, Καμιά 5-6 λεπτά είναι και εκεί. Στο Άντε, Μιλάνο είμαστε στο, ναι, στο 8 Ναι, Να το... ξέρει, φοβερό το... γιατί. Οκ, τότε να μπορεί να παίζει με την αδιάφορη, Μα να παίζει ομάδα, αλλά είναι η Barcelona αδιάφορη ομάδα. Έτσι, δηλαδή Τώρα, η ντρο παίζει με την Αιτχόβεν που έχει αποκλειστεί, δεν κυνηγάει τίποτα και δεν καταφέρει την κερδίσει. Τι να πω. Ιντερ Πάοκ το Φεβρουάριο. Όχι, μακριά. Μακριά. Αν περάσει ο Πάουκ. Μιλάω για το για τι ομάδε θα πέσουν από το Europa League. Λίβερπουλ, μέσα στο Φεβρουάριο, με Ολυμπιακού χιάκια και τέτοια. όχι, ρε. Μας. Τίποτα. Ά, δεν α, πειράζει. Α, α, Καλά α, είναι. Α, ο Πάοκ το, από το καλοκαίρι είχε τη μεγάλη ευκαιρία, δεν τα κατάφερε. Μεγάλη ευκαιρία. Ο ίδιο την έκανε ευκαιρία. Τέλο πάντων, στο ε, το Europa League τώρα. 6. Από εδώ πάνε κι άλλοι. Σωστά. Πάρη. Τι είχε. Χθε είχε μια πολύ ωραία ταινία, ρε φίλε. Την οποία ήθελα να τη δω, αλλά δεν κατάφερα το τελικά. Το Blow. Α, ah, και εκείνο το ήθελα να το δω. Πρέπει να είναι ωραία ταινία αυτή, eh. Ε. Μοιάζει λίγο με... με αυτή που είχε κάνει πρόσφατα ο Τόμ Κρούζ που ήταν πιλότο. Αυτή, ήταν... αυτή δεν ήταν ωραία. Το και Το Βαβέλ. Βαβέλ είναι ωραία ταινία, ναι. Μπράτπιτ mm. είναι στο Βαβέλ, όχι. Παίζει ο, Μπρα... ο Πιτ, ένα μπράβο. Ναι, okay. Απλά αυτό το blog δεν το είχα δει. Κάτι είχε ακούσει αυτή μου ότι είναι καλή ταινία και όλα αυτά, oh, αλλά δεν κατάφερα το... να το δω. Άλιστα. Με μακρύ μαλίτι, τι γίνεται, ρε φίλε κακό. Δηλαδή, κακό. Μάλιστα. λοιπόν, τον τρασπόντερ στην αρχή. Α, ah, okay. Φάουλ για την Μπαρτσελώνα περνάει ανεκμετάλλευτο. Παραμένει το 1-1 στον καμπνού. Μέση δεν είναι φτώξη. Ο Μέση ο οποίος το έχει βάλει δύο φαουλάρες, εν ε, σε νίκη της ε, Μπαρτσελώνα. Εκπληκτικός ο Αργεντινό Άσο, ο οποίο βρέθηκε και στο Σαντιάγο Βερναβέο για να παρακολουθήσει τον Μποκα, το River Boca. Ε... Ο Γιώργο Μαυρίδη είδε το River Boca. Πολύ, πολύ λαό. Είναι. Το λέω και το βλέπα σήμερα πριν. Το είδα και εγώ. Ε, είχε λαό αρκετό. Εντάξει, ποδοσφαιριστέ, μάνατζερ, Έλληνε και εμεί, mm. βρέθηκαν στην, στη Μαδρίτη. Το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν το είδα. Η Λίβερπουλ. Oh. Αχ, όχι, Βρε είχα... Βαϊνάλντουμ. <laughs> όχι, όχι, δεν <laughs> την αισθάνομαι. Τη βλέπει κάπου αυτό σήμερα. Ναι. Και το σουτ που έκανε στα πουλιά πήγε. Ε, δεν το είδα πολύ να πω την αλήθεια το, τον τελικό του κόπα Λιμπερταδόρε. Ναι. Ε, αλλά τι είχε ξενερώσει που γινόταν εκεί. Δηλαδή το βράδυ που ήταν Πολύ αγήνει, Το, 8 -0, 0, 2. Αγήνει, okay. ε, το βράδυ που ήταν να γίνει ο δεύτερο τελικό στο Monumental. Περίμενε, είχαμε μαζευτεί κιόλα για να δούμε το match. Δεν έγινε, οκ, okay. δεν μπορούσε να γίνει. Αλλά τώρα Σαντιάγο Μπερναμπέο τώρα στην Ισπανία. Οκ. Okay. River. Ήμουν και εγώ με την πόκερ μου, να ξέρει. Εγώ με την 12 Παρά το ψήλο έβλεπα. Εντάξει, αλλά μετά. Έχει και... και τέτοια. Και φεύγει και ο. Και μπούλμπα. Τι απόγεινα ρε φίλε αυτά. Και φάγανε και το σελό του. Ναι. Σελότο του είχε ακουστεί για τον Πάοκ. Νομίζω είχε έρθει Θεσσαλονίκη. Ο σελό του. Δεν θυμάμαι. Είχε μιλήσει στο Λαμπαουτάρι το καλοκαίρι. Ναι. Για τον κολάσου. Ότι μπορεί να βοηθήσει. Και, μπορεί. Μέσα έπισε. Δικαιώθηκε ο coach. Μέσα έπεσε. γι' <laughs> <Κατ' laughs> <laughs> αυτό έφαγε του. Εκα... <laughs> Εκάτω. <laughs> Συγγνώμη να σα πω λίγο κάτι, ρε φίλε. Πόσε μην... φορέ. Και αυτό είναι από τα μεγάλα κλειστά δημοσιογραφικά. Δηλαδή, παίρνει κάποιο μια ομάδα να παίχτε, ο οποίο okay, δεν είναι γνωστό στο ευρύ κοινό, και ψάχνει κάποιον να μιλήσει γι' αυτόν. Θυμάσαι ποτέ κάποιον να σου είπε, Πώ, αδερφέ, είναι πολύ μεγάλη βαλούτα. Δηλαδή, <laughs> Πού μπλέξατε, δε, <laughs> 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 ναι. <laughs> Δεν στρίβει. <laughs> ε, δυο, δηλαδή έχει υπογράψει. Ε, άμα, έχει, άμα δεν έχει υπογράψει, προλαβαίνω το διώξετε. Εσείς υποχρεώ. Σιποχερωμέ... Ποιο την είσαι. Ο Μπουσαϊντή. Τι είχε πει ο Μπουσαϊντή. <laughs> Μια φορά εδώ ήταν. Για προπονητή. Κάτι τώρα που το λε κάτι. Κάτι θυμάμαι. Κάτι θυμάμαι. Ο Μπουσαϊντή <laughs> <Bousai laughs> εδώ το έλεγε στο <laughs> πάκο αλλά δεν θυμάμαι για ποιον ήτανε. Μεγάλη μορφή. Για το Στέφαντσεν. Ο Στέφαντσενσενσενσεν. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι δεν θυμάμαι. έκανε. Ναι. Θα να πω κάτι, ναι, Εμεί είμαστε υποχρεωμένοι να, να προσεγγίζουμε ανθρώπου. Όπω, α πούμε, το καλοκαίρι είχαμε βρει δύο-τρει Ισπανού ποδοσφαιριστέ που παίζουν και πριν μέρα. Λοιπόν, ε, για να μιλήσουν για τον Ερέρα. Είπανε καλό προποντή, θα το δώσετε χρόνο, θα κάνει δουλειά κτλ. Δεν το δώσαμε χρόνο, δεν έκανα σου κάτι. <laughs> <δώσει. laughs> <laughs> Κοίτα, πρόσεξε με λίγο. Πιάσε με <laughs> τώρα, Το πιάσαμε. Πήγαμε εγώ με άλλο ζυό <laughs> και το πιάσαμε. <laughs> τον είπαμε τον παππού, δεν γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, δεν σημαίνει ότι κάποιο αν δεν πιάνει δεν είναι καλό. Δηλαδή, ο Ερέρα ε, είπαμε είναι καλό προποντή, δεν έπιασε. Ο Κολάσο είναι καλό προποντή. Δεν ταιριάζει, δεν πιάνει. Δεν κολλάει σε αυτή την ομάδα, τι να κάνουμε. Δεν είπε κανένα ότι είναι κακό ποδοσφαιριστή και ξέχασε την μπάλα. Ε, εντάξει, γιατί ένα ποδοσφαιριστή που έχει και 100 ε, κάτι συμμετοχέ με την μπόκα. Ναι. Οκ. Okay. Αλλά για δεύτερη φορά η επιλογή σου από εκεί δεν σου, δεν σου πιάνει. Μετά τον Λεάντρο Γκρασιάν. Έτσι. Οι πιο αθόρυβοι φίλε κάνουν τη δουλειά. Βλέπει ο Βέλεθ ήρθε, αθόρυβα, ωραία κτλ. Λίγα λεφτά, 140-150 χιλιαρικά και εκεί πέρα 160. 60. Μια χαρά είναι Βέλεθ, είναι καλό το Πολύ καλός. καλό και εντελικό αμυντικό. Καλό, στόπερ. καλό, στόπερ. καλό στόπερ. Ε, σύγχρονο καλό στο παιδί μου. Οκ, Αυτό... okay, εντάξει, δεν είναι κανένα παίχτη που θα κουβαλήσει αφ... την μπάλα αφ... και θα κάνει το τρομερό. Ναι. Δεν ναι. ξέρω εγώ, Χούμελ. αλλά okay, είναι. Μπάρα. Είναι μια χαρά. Ήρθε ο Μαύρα, η Μπουντεσλίγκα, ο Βόλ και τα λοιπά. Ο Δέλη δεν κουνιέται. Εντάξει, τον έβγαλε τώρα ο Παντελή και έκανε λάθο φυσικά με αυτό που έκανε στον Αντρόμιτο που έβγαλε το Δέλη. Ε, δεν ήταν καλό το timing να το κάνει. Τι. Είναι, η περί, είναι περίοδο λίγο δύσκολη. Πριν τα Χριστούγεννα όλοι είναι λίγο σελνιασμένοι. Ωραία. Ναι. Κάνε λίγο δουλίτσα, σε παρακαλώ, και επιστρέφουμε για το κλείσιμο. Βιέ, βιέ, φυλαράκι, με κάνε δουλειά. δουλειά. Πάρε το, <laughs> πάρε <laughs> το σου. <πάρε laughs> Eurofen Express να, να πίνουν οι περισσότεροι, γιατί η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Ναι, λοιπόν. Ε, ρε Νίκο Λοιπόν ε, στα παιχνίδια του Champions League Η Ίντερ τα παίζει όλα για όλα τώρα Μετά και από τον κουλ που έβαλε τότε να στο, στο καμπνού Παίχτη στη Σαϊτχόφ είναι πεσμένος κάτω Τώρα Και θα γίνουν καθυστερής στο αιώνα Εντάξει 100% Λοιπόν Αυτό είναι ο τρασπόρτερ το 1 Έτσι ξεκινάει Δεν θυμάμαι να ξεκινούσε έτσι Να σου πω την αλήθεια Τέλο πάντων είναι πάντω ενδιαφέρουσα. Μια ενδιαφέρουσα τριλογία είναι η αλήθεια. Νομίζω δεν είναι αυτό. Όχι, όχι. Είναι ένα άλλο που είναι πράκτορα αυτό. Και πηγαίνει με την κόρη του κάπου να μείνει. Ναι, δεν είναι αυτό. Εκεί πέρα, ναι, και τον κυνηγάνε και θέλω να τον κάνω, λοιπόν. Αλλαγή για τη Λίβερπουλ που τρώει και χρόνο. Μπαίνει ο Λόβρε στη θέση του Αλεξάνδρου Άρνολτ. Λοιπόν, ε... στο 90 είμαστε στο Άμφιλ. Δεν παίζουμε ακόμα καθυστερήσει. Καθυστερήσει παίζουμε στο Μονακό. Το Όρκμι και έχουν τελειώσει όλα ε, στο Μπαρσελόνα τότε να στο τρίτο λεπτό 1-1. Μπρίζα Ατλέτικο 0-0, δεν κουνιέται φίλο. Και στο τρίτο λεπτό καθυστερούσε να είμαστε και στο Τζουζέπε με άτσα. Ιντερ Αιτχόφεν 1-1. Εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα σε λεπτό προ λεπτό γιατί μα δείχνει το Άμφιλτ. Εντάξει, βέβαια, αν πει στην να βάλει γκολ, περνάει. Ε, η Ιντερ από τα αριστερά με τον Μπέρισιτ, η Σέντρα στην περιοχή, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά πάνω στον τερματά τη Αιτχόφεν. Συστημένη, κακή κεφαλιά. Δεν σημάδεψε σωστά το παλικαράκι της Ίντερ που, που, σηκώθηκε στον αέρα με δυσκολία κιόλα. Λοιπόν, ε, το βολέ τώρα που τερματά στην στο τρίτο λεπτό, 4 λεπτά καθυστερήσεω στο Τζουζέπε με άτσα. Και φάουλ που κερδίζει η Ίντερ. Μάλιστα. Η οποία καίγεται τώρα, είναι όλα για όλα. Γέμισμα μπροστά. Δεν μπορεί την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά. Λοιπόν, ναι, είναι και το 1-1 παραμένει σταθερά στο καμπνού. Η ίντερ με στην περιοχή, για να δούμε. Από τα αριστερά, ο Πέρυσις νομίζω, η Σέντρα, κοντράρει μπάλα, σούτ. Κεφαλιά που του τους Αιτχόφεν, μάχες δίνονται, η ίντερ πάλι έξω από την περιοχή. Η μπάλα πάει στα αριστερά για τον Πέρυσιτς, κρατάει την μπάλα, η Σέντρα δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά πάνω από την αιστεία της Αιτχόφεν. Περνάει και αυτή η φάση. Είναι corner ή είναι out. Πέρσι, τσέντρα. Out είναι. Τι βρήκε. Όχι, out είναι. Το 10 τη βρίσκει. Δεν πιστεύω corner τώρα. Περίεργο. Όχι, out είναι. Για την. για την Night Coffee μου κάνει και αλλαγή κιόλα για να φάει χρόνο. Παραμένει το 1-1 στο καμπνού. Τελικό Μπαρσελόνα τότε να 1-1. Αν μείνει το ίδιο σκορ ε, και στο Τζουζέπι Μεάτσα περνάει Η τότε να μην Τελευταία προσπάθεια η Νάπολη Τι Τι έχει δώσει Ποπ πρόσεξε Μπήκε η μπάλα δεν μπήκε Περίμενε Το βγάζει ο Άλισον Από κοντά Κατέβασμα Ο Μίλης νομίζω Το βγάζει ο Άλισον και μετά τι έγινε μην την άλλη φάση, ρε φίλε. Τι μα νοιάζει αυτή τώρα. Μεγάλη απόκριση από τον Άλισον. Που έπεσε σωστά. Την άλλη τη φάση δεν τη δείχνει, ρε φίλε. Τι κάνουν. Εν τω μεταξύ, ο Φαντάικ έπρεπε να αποβληθεί στο πρώτο μήχρονο. Που πάτησε το Μέρτεν. Αλλά αυτά τα πνίγουμε. Η οπαδή τη Λίβερπουλ, έτσι. Οκ. Okay. Ποιο. Ποιο έχασε μαλλίχρηστο μου. Γεια σου, κύριε Διευθυντά. Με 10 έπρεπε να παίζει από το πρώτο ημίχρονο, φίλε. Με 10 έπρεπε να παίζει. Με τον καρατέκα το Φαντάικ. <laughs> Τι ούτε κίτρινη δεν ήταν, Γιώργο, αφού τον πάτησε το πόδι. Τι ούτε κίτρινη δεν ήταν. <laughs> Υπάρχει εδώ φάουλ. Υπάρχει εδώ επιθετικό φάουλ. <laughs> <το ετώφ. laughs> να βάλει τα γυαλιά σου. Για βάλει τα γυαλιά σου, Γιώργο μου. <laughs> Για βάλει τα γυαλιά σου. Η νέα μόδα εδώ πέρα τη Ευρώπη, η Λίβρη που λέγεται. Το τρώτο τρώει το Ακόμα ένα λεπτό καθυστερεί στο άφιλ. Για να δούμε κυρίε και κύριοι. Ο Μακρίνι άμυνα τη Λίβερπουλ. Έχουμε τελικό και στο Μονακό Μπορούσια Ντόρκ 0-2. Τελικό και στο Μπρίζα Ατλέτικο 0-0. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει η Λίβερπουλ με τον Σάντιο Μάνε. Μάλιστα. Γκόλι Παρή και Βέρνα Σβέσδα πάρει ένα τέσσερα. Κάτσερε ρε Γιώργο, όχι τέτοιες, τέτοιες κουβέντες. <laughs> <laughs> το γκολ της Πάρη βλέπουμε τώρα. Ωραία, πάσα μέσα στην περιοχή. Πάρτο, φιλάκια. Ωραίο γκολ. Λοιπόν, η πάσα τη διτήκα τον Νεϊμάρ. Και το γκολ. Δευτερόλεπτα στο Άμφιλτ για να λήξει το παιχνίδι. Η σφαγή της Νάπολη. Με την Λίβερπουλ, τελευταία επίθεση για τους Ιταλούς, όλα για όλα. Για να δούμε, κάτσε ρε Γιώργο, κάτσε. Κάτσε με τα, με τα γυαλιά του συμπέθερου να πούμε που ήρθες τώρα εδώ πέρα, κάτσε λοιπόν. <laughs> <laughs> Σφαγή της Νάπολη, περνάει η Λίβερπουλ στους 16 του Champions League. Πανηγύρια, χαμόγελα, Μοχάμετ Σάλαχ. Λοιπόν, και όπως μέχρι την κοινότερη ενημέρωση εδώ πέρα από άτομα που νιώθει, θα γίνει μη τελικό Νίκο Μοσχοβίτη για το GNTM, έχοντας μείνει πέντε πλέον μετά τη διπλή αποχώρηση που είχαμε σήμερα και έγινε η έκπληξη. Λοιπόν, ε... τελικά έχουμε παντού, μόνο στο Βελιγράδι παίζεται. Λοιπόν, για να κάνουμε τη Σούμα στο Champions League. Εντάξει, τελειωμένο και το μάτς στο Βελιγράδι, στο παρόλο που δεν έχει τελειώσει ακόμα, 1-4. Λοιπόν, ξεκινώντας στα τα παιχνίδια των 8 παρα 5, για να κλεισουμε κιολα κιόλας σιγά σιγά. Γαλατά, Πόρτο 2-3, Σάλκε, Λοκομοτήφ Μόσχας 1-0. Πέρασε η Πόρτο και η Σάλκε. Στα παιχνίδια των 10, Ερυθρός Αστέρας πάρει 1-4, Λίβερπουλ Νάπολη 1-0. Μονακό Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2. Μπαρσελόνα τότε με ενα 1. Μπριζ Ατλέτικο 0-0. Και ντερ 1 1-1. Και θα σα πούμε τώρα ποιοι περνάνε από αυτού του ομίλου. Λοιπόν, για να δούμε. Μπαίνουμε στο site του UEFA. Κορυφώνει τη αγωνία. Λοιπόν, UEFA Champions League. Matches standings. Λοιπόν, από το πρώτο γκρουπ, πρώτη περνάει η Μπορούσια Ντόρτιμουντ με 13 βαθμού. Όσου και η Αθλέτικο, αλλά υπερτερούν οι Γερμανοί στην ίσο Στο Europa League, η Club Μπριζ με 6. Η Μονακό, απογοητευτική με 1 βαθμό. Στο δεύτερο γκρουπ, πρώτη η Μπαρσελόνα με 14 βαθμού. Δεύτερη η Τότονα με 8. 8 έχει και η Τερνατσιονάλε Μιλάνο, αλλά τερματίσει την τρίτη θέση και πάει στο Europa League. Τέταρτη η Αϊτχόφεν με 2 βαθμούς. Στο τρίτο γκρουπ. Παρίσι Σερμέν με 11. Περνάει. Δεύτερη Λίβερπουλ με 9. Τρίτη Νάπολη επίση με 9. Πάει στο Europa League. Δυνατό όμω Europa League. Inter Νάπολη. Μια χαρά. Λοιπόν. Και τέταρτη Τσεβέρνα Σβέσντα με 4. Λοιπόν. Που πάει σπίτι τη. Και στο τέταρτο γκρουπ. Πόρτο. Περνάει ω πρώτη με 16 βαθμού εντυπωσιακή συγκομιδή για του Πορτογάλου. Δεύτερη Σάλκε με 11. Τρίτη Γαλατά με τέσσερις βαθμούς πάει στο Europa League και τέταρτη η Λοκομοτίβ Μόσχας με τρεις βαθμούς. Και πάμε να πούμε και το αυριανό πρόγραμμα πριν σας αποχαιρετήσουμε. Καλές μου φίλε σε καλή μου φίλη. Θεά. Θεά, είσαι θεά. αγάπη μου είσαι θεά. Λοιπόν, την Τετάρτη, αύριο 8 παρα 5 πληζέν Ρώμα και Ρεάλ Τσεσεκά Μόσχας. Κάτσε να έχουμε παράλληλα, επειδή είμαστε επαγγελματίε. Να έχουμε και την κατάσταση των ομίλων. Λοιπόν. Όχι, να τα λέμε σωστά. Να τα λέμε σωστά, Ρίξτε το κιόλα. Εντάξει, δηλαδή μα το έκανε του άλλου. Λοιπόν, η Ρεάλ είναι περασμένη και η Ρώμα, είναι περασμένη. Αδιάφορο όμιλο. Παίζεται η θέση του Europa League βέβαια. Ανάμεσα σε Πλιζέν και Τσεσεκά. Λοιπόν, ε, τα παιχνίδια τη Τετάρτη, ρε φίλε. Ποια την κοινωνία. Εδώ είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, στι 10 Μπενφίκα ΑΕΚ και Άγιαξ Μπάγερ σε αυτόν τον όμιλο αν θυμάμαι σωστά, παίζεται η πρωτιά. Σωστά θυμάμαι. Ανάμεσα στην Bayer που είναι πρώτη με 13 και ο Σονάκη που είναι δεύτερο με 11. Έχει και η και πάρει του πρώτου βαθμού στη φετινή διοργάνωση. Μάτσεστερ Σίτι. Χαχαχούχα. Manchester Σίτι, Χόφενχάιμ και Σαχτάρ Ντόνετσκ Λιόν για το group Earth. Λοιπόν, εδώ που είναι περασμένη η Σίτι με 10, η Λιόν έχει 7, 5 έχει Σαχτάρ. Και παίζει Σαχτάρ Λιόν, αίμα και Άμος. Λοιπόν, το συγκεκριμένο παιχνίδι για την ε, δεύτερη θέση. Και Βαλένθια, United και Young Boys, Juventus. Εδώ παίζεται η πρωτιά καθώ η Juventus έχει 12, η Mazda έχει 10. 5 έχει Βαλένθια που έχει ασφαλίσει και το Europa League. Νομίζω σα uh, τα είπαμε όλα αναλυτικά και όμορφα. Όσο μπορούσαμε καλύτερα. Ελπίζουμε να είστε ικανοποιημένοι από αυτό το διόρο. Αύριο θα τα πούμε και πάλι λίγο μετά τι 10. Σόλο μπαλαντερ βέβαια, καθώ ο Νίκο Μοσχοβίτη θα είναι στην Πάουξ Πόρτσα Αρίνα. για το Πάουξ Μπένετον, αν θυμάμαι σωστά. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαόρα που είπε που όλοι ξέρουμε ότι η ώρα ξεκινάει, αλλά κανένα δεν ξέρει τι ώρα τελειώνει. Τα λέμε και πάλι αύριο το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.